Good morning! Good morning, New York! Καλημέρα, Νέα Υόρκη! Ναι, είμαι κοντά σου! Ναι, είμαι εδώ! Είμαι στην Αστόρια! Ο θείος είναι στη συχνότητα του Ελλάς FM, στην εκπομπή του Δημήτρη Φιλιππίδη. New York, New York. Καλημέρα, Νέα Υόρκη. Good morning, America. Καλημέρα στους Έλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε όλους τους φίλους μου στην Αστόρια, στη Φλόριδα, σε όλη την Ομογένεια, στην Αυστραλία, παντού. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είμαι με Δημήτρη Φιλιππίδη, εκλεκτό συνάδελφο, στον Ελλάς FM. Ο θείος, ο Γιώργος Τράγκας, είναι στη Νέα Υόρκη, είναι προσκεκλημένος του Ελλάς FM, είναι προσκεκλημένος των Μακεδόνων της Νέας Υόρκης, των αδελφών της Παμακεδονικής Ένωσης. Και μαζί μου βέβαια είναι ο Αστερίξ. Ο Yes! Είναι ο Αστερίξ, φίλες και φίλοι. Και γελάμε εδώ που τον βλέπουμε με τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Κυρίες και κύριοι, όπως όλοι γνωρίζετε, η καθημερινή εκπομπή μου στα παραπολιτικά FM, στους 90,1, καθημερινά μεταδίδεται από τον Ελλάς FM, εδώ στη Νέα Υόρκη. Online, την ώρα που βγαίνω από το στούντιο του Πειραιά, βγαίνω και στη Νέα Υόρκη, από εδώ, από τους φίλους μου, το γνωστό Βικέντιο, το φίλο μου τον κύριο Φίλα και φυσικά από το φίλο μου τον Δημήτρη Φιλιππίδη, εκλεκτό παραγωγό που είναι εδώ. Είμαι σε ένα πάρα πολύ όμορφο στούντιο. Η εκπομπή ηχογραφείται για σας. Επίσης βιντεοσκοπείται από το φίλο μου τον Γιάννη εδώ. Και φυσικά σε λίγο λόγο στο Δημήτρη Φιλιππίδη, αφού σας πω ότι σήμερα έχει καθαρό ουρανό, πολύ ήλιο, έχει Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη με χιλιάδες Έλληνες και εκατομμύρια βέβαια στους κεντρικούς δρόμους του Μανχάταν και γενικά της μεγάλης πόλης. Ο λόγος σε σένα, Δημήτρη μου. Κύριε Τράγκα, είναι μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή που σας έχουμε εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μετά από 9 χρόνια ραδιόφωνο είναι η πρώτη φορά που καλεσμένος κάνει αυτός την εισαγωγή και είναι εξαιρετική. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί γνωρίζω τον αγώνα που κάνετε, γνωρίζω την παρουσία σας πάνω από 50 χρόνια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αυτό το οποίο λέω πάντα είναι ότι τελικά τις κρίσιμες στιγμές είναι κάποιοι οι οποίοι δεν φοβούνται να βγουν μπροστά, δεν φοβούνται να παίξουν δυνατά για το καλό της πατρίδας. Και αυτός είναι και ο λόγος που και η Παμακεδονική, και έχω αυτή την ιδιότητα ως πρόεδρος της Παμακεδονικής Αμερικής, αλλά και ως διευθυντής του Ελλάς FM, νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος που μετά από συζητήσεις που κάναμε με τον κύριο Φίλα και με τον Βικέντιο Μαλαματένιο, αποφασίσαμε ότι ήταν η ώρα και η στιγμή να αναγνωρίσουμε έναν άνθρωπο εδώ στην Ομογένεια, ο οποίος έχει προσφέρει και να το πω και έτσι πολύ απλά, θα μπορούσε την κρίσιμη αυτή στιγμή να κρύβεται όπως κρύβονται πολλοί άλλοι, να σιωπά όπως σιωπούν πολλοί άλλοι, αλλά ο Γιώργος ο Τράγκας έχει βγει μπροστά. Και πολλές φορές, επειδή κάθε μέρα ακούμε την εκπομπή από εδώ, παίρνουμε τηλέφωνα από κόσμο που μας λένε «Καλά, ο Γιώργος δεν φοβάται». Νομίζω ότι όταν έχεις την αλήθεια στο πλευρό σου, δεν φοβάσαι.
Κοίταξε να δεις, σε αυτά τα 53 χρόνια φέτος που κλείνω σε αυτή την περιπέτεια που λέγεται δημοσιογραφία και η οποία συνδέεται απόλυτα και με την πολιτική και με την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία που υπάρχει στην πατρίδα μας στην Ελλάδα, προσπάθησα να βγάλω τον ιό της φοβίας από το αίμα μου. Από την αρχή που μπήκα στη δημοσιογραφία κατάλαβα ότι είναι ένα επάγγελμα που έχει κινδύνους, παγίδες και φυσικά επιπτώσεις. Γιατί όταν καταγγέλεις ή ακόμη όταν επιτίθεσαι φραστικά ή με γραπτό λόγο σε κάποιους, σε κάποιους πολιτικούς, σε κάποια κυβέρνηση, αυτό βέβαια έχει, θα έλεγα, να μου επιτραπεί να πω σε εισαγωγικά, αντίπεινα. Έχει, αν θέλεις, και από την άλλη πλευρά μία δραστηριότητα εναντίον σου η οποία εκδηλώνεται σε όλες τις πτυχές της ζωής σου. Έβγαλα όμως σιγά σιγά και από παιδί, από τότε που μπήκα στη δημοσιογραφία, αφαίρεσα εντελώς τον ιό της φοβίας, λέγοντας μέσα μου ότι για να κάνεις καλά τη δουλειά σου, για να μπορείς να είσαι έντιμος στοιχειωδός απέναντι στους ακροατές σου ή στους αναγνώστες σου, πρέπει να μην φοβάσαι. Φυσικά αντιμετώπισα, θα έλεγα στη διάρκεια της καριέρας μου, πολλές, αν θέλεις, πολιτικές διώξεις. Τώρα μπορώ να τις ονομάσω έτσι. Τώρα γιατί μεγάλωσα. Πρώτα έλεγα πολιτικές πιέσεις, τώρα θα σου πω πολιτικές διώξεις. Και ήταν φυσικό, γιατί όταν ανεβαίνεις πάνω σε ένα ρίγκ και δίνεις μπουνιές σε κάποιον, θα δεχτείς και μπουνιές. Όμως το πράγμα πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια παρατράβηξε. Αγαπημένα μου Δημήτρη, παρατράβηξε. Και σε βάρος του προσώπου μου, αλλά και σε βάρος διαφόρων άλλων που ήθελαν, γιατί δεν είμαι ο μοναδικός, που ήθελαν να αντιδράσουν, που ήθελαν να κριτικάρουν, που ήθελαν να σχολιάσουν αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Τώρα γι' αυτό ότι με καλέσατε εδώ και εσύ ως πρόεδρος της Παμακεδονικής, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά μέσα από την καρδιά μου. Με συγκινήσατε με την πρόσκλησή σας, αν θέλεις με ικανοποιεί ως άνθρωπο το γεγονός ότι οι συμπατριώτες μου Μακεδόνες εδώ στη Νέα Υόρκη με τιμάνε για αυτό που έκανα ειδικά τον τελευταίο καιρό, δηλαδή να υπερασπιστώ αν θέλεις την ιστορία, να υπερασπιστώ αν θέλεις τα δίκαια των Μακεδόνων και κυρίως την εθνική κυριαρχία μας, την εθνική ανεξαρτησία μας. Και σας ευχαριστώ και σένα και τον κύριο Φίλα και την Παμακεδονική Ένωση θερμά που με καλέσατε για να με τιμήσετε και να με κάνετε επίτιμο μέλος της Ενώσεως. Πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένος και είναι διπλή τιμή για μένα. Σας ευχαριστώ θερμά. Και ένας από τους λόγους επίσης είναι ως Ελλάς FM σας βραβεύουμε, γιατί πολύ απλά ο κόσμος εδώ έχει κουραστεί, όπως και στην Ελλάδα φαντάζομαι, από συστημικά μέσα ή από μέσα ενημέρωσης ή από λειτουργούς εισαγωγικά των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι μας λένε ό,τι μας λένε και οι υπόλοιποι, οι οποίοι παίζουν συγκεκριμένα παιχνίδια. Και πρέπει να πούμε ότι εδώ ο Ελλάς FM, αν αναγνωρίζεται και στην Ομογένεια, αλλά και, και στην πατρίδα, είναι γιατί τολμάμε να βγάλουμε και να συνεργαστούμε και να μιλήσουμε κι εμείς τη γλώσσα της αλήθειας. Και νομίζω ότι γι' αυτό υπάρχει αυτή η χημεία, την κρίσιμη δεδομένη στιγμή, γιατί μιλήσατε για διώξεις προηγουμένως. Και νομίζω, κύριε Τράγκα, και αυτό το λένε πολλοί, ότι αυτό το οποίο ζούμε τα τελευταία 3,5 χρόνια είναι πράγματα πρωτοφανή. Είδαμε πολλές φορές το περίεργο πρόσωπο της εξουσίας. Κάποιοι λένε ότι αυτό το οποίο ζούμε τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Είναι πολλοί αυτοί που με ρωτάνε και εδώ στη Νέα Υόρκη, φίλοι Έλληνες, που έχουν χρόνια εδώ ή έχουν έρθει τον τελευταίο καιρό να βρουν μια δουλειά, να βρουν ένα κομμάτι ψωμί για να ζήσουν στην Αμερική, που με ρωτάνε πού θα πάει το πράγμα. Ακούστε να δείτε, για να μην ξεφεύγω από τον εαυτό μου και από όσα λέω κάθε πρωί. Στην Ελλάδα υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας πολιτικός κόσμος που είναι λιποβαρής. Έτσι τουλάχιστον το χαρακτηρίζω, δηλαδή μη αποτελεσματικός. Ένας πολιτικός κόσμος που λέει συνέχεια στους Έλληνες σε καθημερινή βάση ότι η μόνη διέξοδος για να φύγουμε από την οικονομική κατοχή, να φύγουμε από τα δεινά, τα πάθη που έχει φέρει το μνημόνιο στην Ελλάδα, ο μόνος δρόμος είναι να υπακούμε και να λέμε συνεχώς ναι σε ό,τι μας λένε οι δυνάμεις κατοχής. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν πρόκειται ούτε σε ένα ούτε σε δύο, κατά τη γνώμη μου βεβαίως,
ούτε σε 10 χρόνια να φύγουμε από αυτό το πράγμα. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρόκειται να έρθει ούτε ανάπτυξη αύριο το πρωί, ούτε μεθαύριο, ούτε σε 5 χρόνια. Τα παιδιά μας, τα νιάτα μας έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πάνω από 500.000 Έλληνες έχουν φύγει στο εξωτερικό. Επίσης, τα καλύτερα μυαλά μας. Τα καλύτερα μυαλά μας, κύριε Φιλιππίδη, έχουν φύγει έξω. Οι γιατροί, οι μηχανικοί, οι νομικοί, όλες οι επιστήμες, όλα τα πτυχία που είχαμε, κατά πλειοψηφία έφυγαν έξω. Ταυτόχρονα έφυγαν έξω οι επιχειρήσεις μας. Δηλαδή, όσες ήταν ζωντανές, όσες ήταν ελπιδοφόρες, όσες ήταν μεγάλες, αλλάξανε περιοχή, δεν αντέξανε στους φόρους, στην υπερφορολόγηση, δεν αντέξανε, αν θέλετε, στο γεγονός ότι η αγορά έπαθε καθίζηση, με συγχωρείτε, υπέστη καθίζηση, μεγάλη, και φύγανε. Μια άλλη σειρά επιχειρήσεων έκλεισε. Και μια άλλη λίστα μεγάλων επιχειρηματικών βρέθηκαν να έχουν κρεμείς υποθέσεις με τη δικαιοσύνη, με την εφορία. Και ας μην γελιόμαστε, βρέθηκαν και όμοιροι της συγκεκριμένης εκτελεστικής εξουσίας των τελευταίων 4 ετών. Κακά τα ψέματα, είναι μια ιδιότυπη, εγώ τη λέω σάπια, είναι μια ιδιότυπη συγκυβέρνηση μεταξύ του κύριου Τσίπρα, που από αριστερός θα έλεγα απλά είναι επικεφαλής μιας πολιτικής, αν θέλετε, παρέας, η οποία νέμεται τα ωφέλη της εξουσίας. Κατά τη γνώμη μου, στην Ελλάδα ζούμε τον εξής διάλογο καθημερινά. Ο ένας ρίχνει στον άλλον την ευθύνη για το παρελθόν. Ο Τσίπρας έλεγε στη Βουλή κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού: «Κύριε Μητσοτάκη, εγώ παρέλαβα όλα αυτά από τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σαμαρά». Και ο κύριος, δηλαδή, έλεγε: «Παρέλαβα καμένη γη». Και ο κύριος Μητσοτάκης του έλεγε: «Κάνατε αυτό, κάνατε εκείνο, κάνατε το άλλο, έχετε καταστρέψει τη χώρα». Δηλαδή του έλεγε και αυτός, με τον τρόπο του βέβαια, δεν έλεγε ψέματα σε ό,τι αφορά τις καταστροφές που έφερε ο κύριος Τσίπρας, αλλά από την πλευρά του έλεγε: «Και εγώ καμένη γη θα παραλάβω». Φανταστείτε λοιπόν, κύριε συνάδελφε, κύριε Φιλιππίδη, πόσο ένας έλεγε στον άλλον ότι ο μεν ένας παρέλαβε καμένη γη, ο δε άλλος θα παραλάβει καμένη γη. Πέστε μου λοιπόν, οι νέοι άνθρωποι της δικής σας παραγωγικής ηλικίας, του φίλου μου του Γιάννη εδώ που είναι ο κάμεραμαν εδώ μέσα στο στούντιο, τι μπορούν να ελπίζουν και να συμπεραίνουν όταν ακούνε δύο πολιτικούς αρχηγούς να λένε: «Ο ένας παρέλαβα καμένη γη, ο άλλος τα έκανες μουσκεμα και εσύ, θα παραλάβω καμένη γη». Τι να ελπίζει ο κόσμος? Ελπίδα. Καμία ελπίδα. Ναι, καμία ελπίδα. Βέβαια, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει και ελπίζω και οι Έλληνες ποτέ δεν πεθαίνουν, και στέλνω ένα μήνυμα σε όλη την ομογένεια, ένα μήνυμα, αν θέλετε, κρατήστε στην καρδιά σας ένα κομμάτι από την πατρίδα μας. Κρατήστε στην καρδιά σας τη Μακεδονία μας. Κρατήστε στην καρδιά σας ότι είμαστε ιερή γη από την οποία έφυγαν τα φώτα του πολιτισμού παντού. Ήμουνα τα τελευταία 24 ώρα στην Ουάσιγκτον, όπου είδα και εκεί με συγκίνηση ότι όλα τα κτίρια στο κέντρο της διοίκησης ήταν ελληνικού και ελληνορωμαϊκού ρυθμού. Και πραγματικά σκέφτηκα πως μια εικόνα της αρχαίας Ελλάδας, του Περικλέους, της αρχαίας Ελλάδας, της ελληνικής και ελληνορωμαϊκής εποχής, έχει μεταφερθεί στην Αμερικανική πρωτεύουσα, τη Μέκα του κόσμου. Έχει μεταφερθεί εδώ, είναι η πρωτεύουσα της υπερδύναμης. Και όλο το σκηνικό που έβλεπα ήταν η δημοκρατία των Αθηνών. Ήταν κομμάτια από τη δημοκρατία του Περικλέους. Ένα μήνυμα λοιπόν προς όλους τους Έλληνες που με ακούν εδώ στον Ελλάς FM: κρατήστε ζωντανή την πατρίδα μας στην καρδιά σας. Οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα έρχονται και παρέρχονται και αποτελούν ολοένα και συχνότερα παρελθόν στη ζωή μας. Κρατήστε όμως την Ελλάδα, την πατρίδα στην καρδιά σας, γιατί πάντα οι νέοι άνθρωποι βρίσκουν τρόπους να ανανεώνουν τη δημοκρατία μας και να διατηρούν ζωντανή αυτή την κρατική οντότητα, την ιστορική Ελλάδα.
θα περάσουμε δύσκολες ώρες. Το λέω αυτό καθημερινά στην εκπομπή μου στα Παραπολιτικά FM, το λέω και από τον Ελλάς FM. Θα περάσουμε δύσκολες ώρες, γιατί κυρίες και κύριοι, οι γείτονες γίνονται ολοένα και πιο αρπακτικοί. Δείχνουν ολοένα και περισσότερο τα δόντια τους. Κάποια στιγμή όλες αυτές οι διαθέσεις, όλη αυτή η επιθετική φρασιολογία η οποία διατυπώνεται καθημερινά τόσο από την πλευρά της Τουρκίας αλλά και από την πλευρά των βορείων γειτόνων, είτε μιλώντας για αλυτρωτικές επιχειρήσεις και για αλύτρωτες πατρίδες όπως για μακεδονικές μειονότητες, είτε από την πλευρά του Έντι Ράμα και των Τυράννων εναντίον των αδελφών μας στη Βόρειο Ήπειρο, όλα αυτά μαζί, φίλες και φίλοι που μ' ακούτε στην Αμερική και στην Ομογένεια, κάποια στιγμή θα εκραγούν. Αποκλείεται να μένουμε σε αυτό το στάτους επί πολύ καιρό. Η Τουρκία εκδηλώνει επιθετικές διαθέσεις στην Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη. Καθημερινά μιλάνε οι Τούρκοι για τα σύνορα της καρδιάς τους, που είναι η ελληνική Θράκη. Καθημερινά οι Τούρκοι μιλάνε για μοιρασιά στο Αιγαίο, για μοιρασιά στα πετρέλαια της Ανατολικής Μεσογείου και τελευταίως αρχίσαν να λένε ότι ήρθε ο καιρός να πάει ξανά εκδρομή η ΑΙΣΕ στο νησί της Αφροδίτης. Δηλαδή, φίλες και φίλοι, μας λένε ανοιχτά ότι θα υπάρχει και άλλη επέμβαση του Ατήλα, ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει και άλλος Ατήλας στην Κύπρο μας. Γι' αυτό ένα μήνυμα από την εκπομπή του Προέδρου της Παμακεδονικής Ένωσης, του Δημήτρου του Φιλιππίδη, εδώ στον Ελλάς FM. Κρατήστε την καρδιά σας, στην καρδιά σας ζωντανή την Ελλάδα. Θέλω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά μαζί είναι ποταμός ο Γιώργος στο Τράγκα. Σήμερα θα πούμε, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί απολύτως τίποτα σε ερωτήσεις, ένας πολύ αυθόρμητος διάλογος. Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα, φίλες και φίλοι. Να υπενθυμίσω, Παρασκευή 7 το απόγευμα στο Σταθάκιο Κέντρο στην Αστόρια, έχουμε όλη την ευκαιρία να ακούσουμε τον Γιώργο τον Τράγκα να μιλάει για το θέμα της Μακεδονίας και θα δούμε τον Γιώργο Τράγκα να τον βραβεύουν ο Ελλάς FM και η Παμακεδονική Ένωση Αμερικής για την στάση την οποία έχει κρατήσει και πρέπει επιτέλους να κατανοούμε ότι την κρίσιμη στιγμή όλοι μας θα κριθούμε για το τι κάναμε και το τι δεν κάναμε. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις σε πολύ λίγο και πάλι μαζί Δημήτρης Φιλιππίδης στο μικρόφωνο παρέα με τον εξαιρετικό συνάδελφο τον Γιώργο τον Τράγκα. Εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι, στον Ελλάς FM, εδώ στο ραδιόφωνο της Ομογένειας, εδώ στους 97 και 2 μεγακύκλους για το Tri-State, www.ellasfmus και ellasfm.net διαδικτυακά. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε και μέσα από το application του Ελλάς FM, αλλά και τηλεοπτικά από το κανάλι 181 της πλατφόρμας του Ελλάς TV, Αμερική, Καναδά και Αυστραλία. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φιλιππίδης και είμαστε μαζί με έναν άνθρωπο, θα το πω, μύθο για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Έναν άνθρωπο με τον οποίο σήμερα κάνουμε μαζί αυτό το πρόγραμμα. Έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμώ βαθύτατα για αυτό που δεν κάνει αυτή την εποχή, δηλαδή που δεν κρύβεται. Για αυτό που κάνει, που βγαίνει στην πρώτη γραμμή, όπως είπε πολύ σωστά προηγουμένως, είναι ένα ring. Όταν είσαι έτοιμος να δώσεις μπουνιές, θα δεχτείς και μπουνιές. Αλλά τελικά, πριν από λίγες μέρες είχαμε εδώ τον καθηγητή, τον Νίκο τον Λιγερό, έλεγε ένα πράγμα ο Γιώργος, κύριος Λιγερός. Ο κύριος Λιγερός, ο Νίκος ο Λιγερός έλεγε ένα πράγμα. Τι είναι αυτό? Ότι πολύ απλά, το 2004 στην Κύπρο, στην ιστορία δεν μείνανε τα κόμματα, μείνανε αυτοί που ήταν υπέρ του ναι και υπέρ του όχι. Στη συμφωνία των Πρεσπών ή στο προσύμφωνο των Πρεσπών, στην ιστορία θα μείνουν αυτοί οι οποίοι αντιτάχθηκαν και αυτοί οι οποίοι έσκυψαν το κεφάλι. Και θέλω, κύριε Τράγκα, σε αυτό το σημείο, και νομίζω είναι πολύ σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος κάτι. Για ποιο λόγο
ο κόσμος, ενώ δεν βγήκε στους δρόμους για τη φτωχοποίηση, ενώ δεν βγήκε στους δρόμους για τα μνημόνια, ενώ δεν βγήκε στους δρόμους όταν έβλεπε τα παιδιά και τα αδέλφια και τους φίλους και τους συγγενείς να φεύγουν κατά χιλιάδες στο εξωτερικό σε ένα νέο κύμα μετανάστευσης, για ποιο λόγο τελικά βγήκε ο κόσμος για ένα εθνικό θέμα? Γιατί είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση δεν το υπολόγισε αυτό. Και είδαμε τον κόσμο με τα συλλαλητήρια, είδαμε τον κόσμο ακόμα και τώρα να αντιδρά. Αυτό ήταν μια έκπληξη για κάποιους άλλους όχι. Όχι για μένα. Mm. Εγώ ήξερα από την πρώτη στιγμή, όταν προκηρύχθηκε το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο για το μακεδονικό, ήξερα από τις πρώτες δύο εκπομπές, από τα μηνύματα που έπαιρνα, κάτω στον Πειραιά στα παραπολιτικά FM, ότι πρόκειται να γίνει σεισμός στη Θεσσαλονίκη. Και πράγματι, επειδή βρέθηκα και στα δύο συλλαλητήρια, στη Θεσσαλονίκη όταν πήγα, πραγματικά ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Να έχει μποϊκοταριστεί, να έχουν σαμποτάρει στην κυριολεξία τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα, την κινητοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων, Μακεδόνων και άλλων, ακόμα και από την Κρήτη, να έχουν σαμποτάρει πλήρως οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή κοινοποίηση για το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και να είναι εκεί στο Λευκό Πύργο μισό εκατομμύριο άνθρωποι. Ήμουνα στην πλατεία Αριστοτέλους στη γωνία αριστερά, ακριβώς εκεί που είναι ο δρόμος της παραλίας, και έβλεπα να περνάνε κατά κύματα εγενέ πάσε. Δηλαδή όλοι οι Έλληνες από όλη την Ελλάδα. Ομάδες Ελλήνων από όλη την Ελλάδα. Φασίστες και ακροδεξιοί, φαντάζομαι. Λοιπόν, φασίστες και ακροδεξιοί. Και να πω και κάτι. Στην Ελλάδα, και το είπε σε μια συνέντευξή του στο ΚΡΑΣ που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες ο Φράγκος ο Φραγκούλης ο στρατηγός, όποιος λέει ότι είναι πατριώτης, ότι αγαπάει την πατρίδα, την ιερή γη μας όπως τη λέω εγώ, την κοιτίδα του πολιτισμού, τη ρίζα μας, όποιος λέει επίσης ότι είναι χριστιανός, προς Θεού μην μπει στην Ελλάδα ότι είσαι χριστιανός ορθόδοξος. Αν αυτό συνδυαστεί, μιξαριστεί με το γεγονός ότι υποστηρίζεις ότι είσαι και πατριώτης και αγαπάς την πατρίδα, τότε είσαι γραφικός και κυρίως είσαι φασίστας. Είσαι φασίστας. Αυτό που βλέπω εγώ εδώ στην Αμερική, κάθε σπίτι βγήκα και πήγα στην Ουάσιγκτον με αυτοκίνητο. Κατά μήκος διαδρομής είδα σε σπίτια, σε κτίρια, παντού, αμερικανικές σημαίες. Κατά μήκος. Σε πόλεις και μπλοκ κατοικιών που θεωρούνται περιφερειακά, επαρχιακά. Όλοι είχαν αμερικάνικες σημαίες. Αυτοί είναι όλοι φασίστες. Παντού όπου πήγα στην Αμερική, έμπαινα μέσα στα αυτοκίνητα. Οι ταξιτζίδες, πολλοί από τους ταξιτζίδες έχουν μικρή αμερικάνικη σημαία μπροστά στο καντράν. Μπροστά, εκεί που είναι το καντράν τους έχουν μικρή αμερικάνικη σημαία, είναι φασίστες όλοι αυτοί. Εμείς στην Ελλάδα, όποιος πει ότι αγαπάει την Ελλάδα, όποιος μιλήσει για εθνικά θέματα, όποιος πει ή φέρει αντίρρηση ότι δεν χειριζόμαστε καλά ως κυβέρνηση, ως κράτος, μια υπόθεση εθνική, αμέσως κηρύσσεται γραφικός, εξτρεμιστής, χρυσαυγίτης, ακροδεξιός. Μα για το όνομα του Θεού. Αν είχαν βγει τόσα εκατομμύρια που βγήκαν στα συλλαλητήρια και ήταν χρυσαυγίτες, η Χρυσή Αυγή θα έπαιρνε στην Ελλάδα 55-65%. Και καλά δεν βλέπουν τις μετρήσεις. Δεν βλέπουν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει το 85-90%, 85% απέναντί της σε όλα τα θέματα διακυβέρνησης. Στο Μακεδονικό, στη Συμφωνία της Λίμνης, παντού, σε όλα τα θέματα το κοινό είναι απέναντί της 85%, δηλαδή εκπροσωπεί ισχνότατη μειοψηφία και θέλει να παίρνει αποφάσεις επειδή έχει τα 151 κουκιά στο ελληνικό κοινοβούλιο τις ψήφους για θέματα που αφορούν τις επόμενες γενιές. Ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι του πολιτικού προσωπικού της χώρας θα είναι ανύπαρκτοι στη μνήμη των Ελλήνων όταν θα έρθουν οι παρενέργειες, οι συνέπειες. Κύριε Τράγκα, δεν θα έχουν φύγει, θα έχουν φύγει, και αγαπητέ κύριε Φιλιππίδη, οι επόμενες γενιές θα εισπράττουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Αυτή η δημοκρατία δεν μπορεί όμως να έχει έναν θεματοφύλακα
αυτού του μέλλοντος. Γιατί βλέπουμε ότι, όπως λέτε πολύ σωστά, κάποιοι οι οποίοι έχουν μια ισχνότατη πλειοψηφία, αν την έχουν, αυτή τη στιγμή στη Βουλή, αυτή τη στιγμή αποφασίζουν, μάλλον προσβάλλουν τη μνήμη των νεκρών, αυτών που έχησαν το αίμα τους για τη Μακεδονία, και την ίδια στιγμή υποθηκεύουν και καταστρέφουν το μέλλον των επομένων γενεών. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να σταματήσει αυτό. Η Ελλάδα έχει ακόμα δημοκρατία. Δημοκρατία σε έκπτωση. Γιατί δεν μπορεί να λες ότι είσαι δημοκρατική χώρα όταν εφαρμόζεις εισαγόμενη νομοθεσία. Δεν μπορεί να λες ότι έχεις κοινοβουλευτικό καθεστώς και βουλή ελεύθερη να αποφασίζει με εκπροσώπους σου όταν έχεις εισαγόμενη νομοθεσία από το εξωτερικό, από τις Βρυξέλλες, που πρέπει να εφαρμόσεις. Και όταν για να περάσεις οποιοδήποτε νομοσχέδιο θέλεις έγκριση των δανειστών. Άρα δεν έχεις δημοκρατία. Και δεν έχεις επίσης ελευθερία εκτελεστικής εξουσίας. Δεν είναι ελεύθερη η εκτελεστική εξουσία σου. Πρέπει να πάρει έγκριση για ό,τι θέλει να κάνει. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχεις ένα υπάκουο πολιτικό προσωπικό στα κελεύσματα των ξένων δυνάμεων κατοχής. Αυτό πρέπει να αναρωτηθεί κάθε Έλληνας τι σημαίνει για το μέλλον του σήμερα και για το μέλλον των παιδιών του και των εγγονών του. Βαριά έκφραση που χρησιμοποιείται, ξένες δυνάμεις κατοχής. Ξένες δυνάμεις κατοχής, και λέω δυνάμεις κατοχής γιατί αυτά που υπέστη η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και τα έλεγα από την πρώτη μέρα ότι θα συμβούν, και δεν παριστάνω τον προφήτη στο μικρόφωνο του Ελλάς FM, αλλά όσα είπα στον Άλτερ την πρώτη μέρα εισαγωγής του μνημονίου επαληθεύτηκαν κατά κεραία. Η Ελλάδα έχει χάσει την κυριαρχία της, την εθνική κυριαρχία της. Κατεφημισμόν είναι κυρίαρχο κράτος. Διότι είναι υποχρεωμένη έως και σήμερα που λέει ότι δραπέτευσε από τα μνημόνια να ρωτάει τις Βρυξέλλες για οτιδήποτε θέλει να κάνει για την κοινωνία και το λαό της. Και επίσης έχουμε ένα πολιτικό προσωπικό, αγαπητέ κύριε Φιλιππίδη, που όπως σας είπα προηγουμένως αλληλοσυμπλέκεται καθημερινά και λέει και ανόητα πράγματα. Λέει, θα έλεγα, ανοησίες καθημερινά. Δηλαδή τσακώνεται στα τηλεοπτικά πάνελ, πράγμα το οποίο δεν παράγει τίποτα ουσιαστικό για το μέσο πολίτη. Επίσης συμπλέκεται στη Βουλή φραστικά, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα για το μέσο πολίτη. Ο μέσος πολίτης σήμερα θέλει δουλειά. Δουλειές δεν υπάρχουν, έχει 1 εκατομμύριο ανέργους. Ο μέσος πολίτης σήμερα θέλει βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Πέσαν όλα, μισθοί, συντάξεις, τα πάντα, κοπήκαν αλλεπάλληλες φορές. Αν θυμάμαι καλά, με βάση αυτά που ακούω, 27 φορές κοπήκαν οι συντάξεις. Τώρα δεν κοπήκανε, γιατί η κυβέρνηση Τσίπρα πήρε δώρο έναντι της Μακεδονίας, πήρε δώρο την προσωρινή, κατά τη γνώμη μου, μη μείωση των συντάξεων. Μη μείωση. Και προσωρινή. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Γιατί το μνημόνιο είναι ένα ευαγγέλιο στο οποίο οι σελίδες του υλοποιούνται μία προς μία. Κάποια στιγμή κάνει λίγο πίσω, καθυστερεί η υλοποίηση μιας σελίδας, ενός κεφαλαίου, μιας περίφημης μεταρρύθμισης όπως μάθαμε να τις λέμε στην Ελλάδα, αλλά αμέσως μετά, κύριε Φιλιππίδη, έρχεται η υλοποίηση. Είτε από αυτή την κυβέρνηση, είτε αργότερα, δεν ξέρω. Πάντως, αυτή την ώρα ο κύριος Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, είναι καταστροφικός. Και είναι καταστροφικός και δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό λέγοντας παρέλαβα καμένη γη, γιατί παρέλαβε καμένη γη με 1000 υποσχέσεις. Παρέλαβε καμένη γη και πήρε την εξουσία τα τελευταία 4 χρόνια λέγοντας καθημερινά πράγματα τα οποία διαψεύδονταν, να μην σας πω την επόμενη μέρα, τα έλεγε το πρωί και διαψεύδονταν το μεσημέρι ή το βράδυ. Δηλαδή έδωσε ένα χήμαρο ψεμάτων στους Έλληνες. Και αυτό ο Έλληνας το κατάλαβε. Εσείς πιστέψατε σε κάποιο σημείο. Βεβαίως. Και τον υποστήριξα. Ναι. Για την ακρίβεια, βέβαια. Μα το έχω πει σε δεκάδες εκπομπές μου. Εγώ τον υποστήριξα. Τον συνάντησα μάλιστα 3 φορές. Την πρώτη φορά μου ήρθε στο Έξτρα. Τότε είχε 30% ακόμα. Ήρθε στο Έξτρα, εμφανίστηκε αντιαμερικανός, εμφανίστηκε αντιϊσραηλινός, εμφανίστηκε αντιεβραίος, εμφανίστηκε αντινατοϊκός, εμφανίστηκε αντιευρωπαϊστής, εμφανίστηκε αντιμερκελικός, εμφανίστηκε double Τσε Γκεβάρα, double. Έτσι,
Εμφανίστηκε δηλαδή σούπερ επαναστάτης. Δεν έχει γνωρίσει η ιστορία της ανθρωπότητας. Θυμάμαι καθόταν αριστερά μου, τον έφερε και η Αδούρου. Εντάξει, τα είπαμε. Ήθελε να πλευρίσει δίπλα στα αντιμνημονιακά μου συνθήματα. Όμως εγώ είμαι ένας άνθρωπος κεντροδεξιός, γνωστός στην πιάτσα, τώρα πια εδώ και μισό αιώνα. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω βαθύτατα στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω πολύ στην πατρίδα μου. Πάρα πολύ. Πιστεύω ότι η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων θα έπρεπε να έχει καλύτερη τύχη ως ιδρυτικό μέλος της Ευρώπης. Και είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκα την Κωνσταντίνου Καραμαλή για την περίφημη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κόλλησα αφίσες κι εγώ. Για την ακρίβεια έγραψα άρθρα, δεν κόλλησα αφίσες. Έγραψα άρθρα τότε. Αλλά είχα γράψει την απογευματινή τότε στην Κυριακάτικη ότι όταν οι Ρωμαίοι θα καρφώσουν τα λάβαρά τους στην Ελλάδα, τότε θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Και έτσι έγινε. Θα μου πείτε, το ήξερες? Όχι βέβαια. Ήξερα ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήθελε να πάει γυαλό-γυαλό τη χώρα. Δηλαδή, να τη βάλει στην αγκαλιά της Ευρώπης ως ισότιμο μέλος μέσα στην Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη για να γλιτώσει τις πιέσεις της Τουρκίας, που είναι μια γιγαντιαία έκταση δίπλα μας, με ένα πληθυσμό που σε λίγο θα αγγίξει τα 100 εκατομμύρια. Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Εθνάρχης, ένας άνθρωπος που προσπάθησε να πάει τη χώρα γυαλό-γυαλό. Με τις αμαρτίες του, με τα σύν του και τα πλήν του, υπήρξε πραγματικά ένας ηγέτης που στέγνωσε την ψυχή του, όπως έλεγε και σε μένα, και είπε και σε δήλωσή του, για να μπορέσει να διατηρήσει μια ισορροπία στον τόπο και να φέρει τη δημοκρατία μετά τη Χούντα. Εκείνο που έχει σημασία σήμερα με τον κύριο Τσίπρα είναι ότι, να σας το πω λίγο λαϊκά, μας πλώμωσε στα ψέματα. Εμφανίστηκε ως αριστερός, τον συνάντησα και δεύτερη φορά μες στο γραφείο του. Συγγνώμη που δεν σας είπα για τις τρεις συναντήσεις μου προηγουμένως, του πήρα 2,5 ώρες συνέντευξη. Εκεί προσπάθησε να, είμαστε κοντά στις εκλογές, προσπάθησε να πει στο περιοδικό Κράς ότι δεν είμαι όπως μας φαντάζεστε, είμαστε οι κατάλληλοι άνθρωποι την κατάλληλη στιγμή, δεν θα τα σπάσουμε την εκκλησία, θα βρούμε ένα διάλογο. Επίσης δεν θα πάρουμε πίσω τον ΟΤΕ από τους Γερμανούς, γιατί δεν έχουμε τα λεφτά. Επίσης βέβαια είναι μια συμμαχία που δεν θα έπρεπε να υπάρχει το ΝΑΤΟ, αλλά θα μείνουμε στο ΝΑΤΟ. Βεβαίως θα προσπαθήσουμε, βεβαίως θα σας βάλουμε φόρους, γιατί η κυρία Τράγκα πρέπει να πληρώνουν όλοι φόροι. Εντάξει, αλλά ήταν λίγο υπιότερος της πρώτης φοράς. Την τρίτη φορά τον συνάντησα τον ίδιο μέσα στο γραφείο του, στο κοινοβούλιο, την παραμονή των συλλήψεων των μελών της Χρυσής Αυγής. Με έβαλε ο κύριος Παπάς να τον δω μέσα, μου λέει: «Αφεντικό, τι κάνεις, δόξα τω Θεώ, καλά. Πόσο εκτιμάς», μου λέει, «ότι θα μείνω πάνω?» Το πρώτο ερώτημά του σε μένα ήταν πόσο εκτιμώ ότι θα μείνει επάνω, γιατί κάθε μέρα έλεγα στα προγράμματά μου τα ραδιοφωνικά ότι το μνημόνιο θα φάει πολλούς πρωθυπουργούς και θα αλλάξουμε πολλές κυβερνήσεις. Και με ρώτησε ο άνθρωπος: «Πόσο θα μείνω πάνω?» Δεν είχε βγάλει τα ψέματα του, ούτε τις ανακολουθίες του στον αέρα, ήταν στην αντιπολίτευση. Του είπα ότι κοίταξε να δεις, σε άλλους καιρούς πιθανότατα να είσαι ο Φελίπε Κονζάλεφ, να ήσουν ο Κονζάλεφ και να έμενε σε πάνω και 5 και 6 και 7 χρόνια. Τώρα δεν βλέπω να μένεις πάνω από όσο θα μείνει ο Σαμαράς, άντε και 6 μήνες παραπάνω. Και το δεύτερο που τον ρώτησα εγώ ήταν: «Άμα σου έρθει να σκόφει έναν δύο, τι θα κάνεις?» Τότε λοιπόν ευθέως μου απάντησε ο σημερινός πρωθυπουργός ότι ένας είναι ο αντίπαλος μπροστά μας, οι Γερμανοί δηλαδή. Κάπου πρέπει να κουμπάω την πλάτη μου, δηλαδή οι Αμερικανοί. Και εκεί περίπου, με κάτι άλλο που είπαμε, έμεινε η τρίτη συνάντηση και τελευταία που είχα μαζί του. Ο Τσίπρας, κοιτάξτε, δεν είναι βούλιμος για εξουσία. Θέλει να ρουφήξει και το τελευταίο δευτερόλεπτο στο μαξί μου. Κατά τη γνώμη μου θα προσπαθήσει να πάει τον Οκτώβριο για εκλογές. Πιθανότατα δεν θα το καταφέρει. Και επίσης είναι πιθανό να περάσει όλη την μπάλα, την καυτή πατάτα, στην αγκαλιά του Μητσοτάκη. Τον Πρεστό. Δηλαδή να περάσει τη Συμφωνία της Λίμνης στην αγκαλιά του Μητσοτάκη. Πώς? Να φτάσει η κύρος της συμφωνίας στη Βουλή, να φύγει ο Καμένος,
να πούνε ότι δεν έχει υλοποιηθεί από την πλευρά του Ζόραν Ζάεφ το γράμμα και το πνεύμα της Λίμνης, να ξεφύγει προς εκλογές, αλλά ταυτόχρονα, εσείς τα ξέρετε καλύτερα οι Μακεδόνες, να παράγονται συνέπειες, διαδικασίες δηλαδή εντάξεως των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Τώρα αν με ρωτήσετε εμένα που έχω ζήσει από την εποχή του Κώστα Καραμαλή όλη την ιστορία, θα σας έλεγα το εξής. Θα μπορούσε η Ελλάδα κάτω από την πίεση τόσο της Γερμανίας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων μας γενικά να βρει έναν τρόπο να πει ναι στα Σκόπια χωρίς να αναγνωρίσει τη μακεδονική εθνότητα και τη μακεδονική ιστορία. Αυτό κύριε Φιλιππίδη είναι μεγάλη προδοσία. Αυτό κύριε Φιλιππίδη και εσείς όσοι με ακούτε είναι μεγάλη μειοδοσία. Θα μπορούσε δηλαδή η όποια ελληνική κυβέρνηση να βρει έναν τρόπο να πει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ότι εντάξει, το γειτονικό κράτος λέγεται Φίρομ. Εγώ δεν το έχω αναγνωρίσει, το έχουν αναγνωρίσει 140 χώρες, αλλά στον ΟΗΕ ακόμα ήταν κράτος χωρίς όνομα. Έτσι, φώναζε ο Κρις Πύρου όταν ήρθε στην Ελλάδα το τελευταίο καιρό. Ήταν κράτος χωρίς όνομα. Να μπει στην Ατλαντική Συμμαχία για να ανακόψουμε τη διείσδυση των Ρώσων, ναι, αλλά εγώ δεν είναι ανάγκη να αναγνωρίσω ότι είναι η μοναδική μακεδονική γλώσσα. Θα τα κάνω Τσίπρας, με τον Κοντζιά, με την ανοχή του Καμένου. Μεγάλη ευθύνη του. Μεγάλη ευθύνη του, κατά τη γνώμη μου. Θα έπρεπε ο Καμένος να διαχωρίσει τη θέση του. Γιατί ήταν βασική προεκλογική εξαγγελία του. Και κόκκινη γραμμή. Και κόκκινη γραμμή, κύριε Φιλιππίδη. Καταλάβατε. Θα μπορούσε να το κάνει. Πιστεύω ότι είναι μεγάλη προδοσία. Γιατί όταν λες στο ΖΑΕΦ ότι αναγνωρίζω τη μακεδονική εθνότητα ως μοναδική σε παγκόσμια κλίμακα και τη μακεδονική γλώσσα, του δίνεις το δικαίωμα μαζί με το Βόρεια που του δώσες να μιλάει για νότια. Του δίνεις το δικαίωμα να μιλάει για μειονότητα και θα εντείνει τις αλυτρωτικές επιχειρήσεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούν να απαλληφθούν τα λυτρωτικά εδάφια από το Σύνταγμα των Σκοπίων, αγαπητές συνάδελφοι. Πριν Αλέκτορο λαλήσει τρεις, είδαμε πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι από τη Λίμνη, από τη συμφωνία, από το προσύμφωνο μάλλον, είδαμε ότι ο ΖΑΕΦ έχει επιδοθεί σε ένα κρεσέντο προκλητικών δηλώσεων και κάθεται και σκέφτεται ο μέσος πολίτης τι θα ακολουθήσει αν τελικά καταφέρει να περάσει αυτή η συμφωνία. Και εδώ θέλω, κύριε Τράγκα, να σας ρωτήσω ευθέως. Πολλοί μιλάνε, πολλοί μιλάμε για προδοσία. Πολλοί μιλάμε όχι για μια κακή συμφωνία, αλλά μιλάμε για αιμονές του 49, μιλάμε για εκδίκηση του 49. Για πολλούς από εμάς το ότι δεν επέλεξαν τη Νέα Υόρκη και επέλεξαν το χωριό Ψαράδες, όποιος γνωρίζει ιστορία καταλαβαίνει γιατί πήγαν εκεί πέρα. Και τελικά, με το χέρι στην καρδιά, γιατί ο κόσμος ακούει έναν δημοσιογράφο που δεν κρύβεται, θεωρείτε ότι είναι προδότης ο κύριος Κοντζιάς και ο κύριος Τσίπρας για τη συμφωνία αυτή? Πιστεύω ότι είναι μεγάλοι μειοδότες. Πιστεύω δηλαδή ότι δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από τον ισχυρισμό ότι φέρνουν ειρήνη στα Βαλκάνια. Δεν με πείθουν. Δεν μπορούν να πείσουν ουσιαστικά κανέναν Μακεδόνα, αριστερό ή δεξιό, κεντρό ή ό,τι θέλετε, ότι έρχεται ειρήνη δίνοντας το όπλο στους Σκοπιανούς να λένε ότι έχουν μακεδονική μειονότητα στο Λευκό Πύργο, στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρειο Ελλάδα και ότι πρέπει να διδάσκεται η μακεδονική γλώσσα στα σχολεία μας. Σκεφτείτε ότι πριν ακόμη στεγνώσει η μελάνη, όπως λέτε, ζητάνε να διδάσκεται στα σχολεία τα ελληνικά στη Βόρειο Ελλάδα, να διδάσκεται η μακεδονική γλώσσα. Και την ίδια ώρα βγαίνει η κυβέρνηση της Σόφιας, βγαίνει η βουλγαρική κυβέρνηση και λέει, κύριε Φιλιππίδη, ότι αυτοί δεν έχουν μακεδονική γλώσσα. Δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Αυτή είναι μια διάλεκτος βουλγαρική, διάλεκτος, όπως θα λέγαμε εδώ, μια ελληνική διάλεκτος στην Ελλάδα. Είναι μια βουλγαρική διάλεκτος και δεν υπάρχει official, επίσημη, ελληνική, μακεδονική γλώσσα. Και φαντάζεστε τι, για να το λένε οι Βούλγαροι αυτό, τι σημαίνει, έτσι. Και σε τι κινδύνους μας εισήγαγε ο κύριος Τσίπρας. Και αυτοί οι κίνδυνοι, κύριε Τράγκα, επειδή ακούστηκαν πολλά,
για εμπλοκή του Σόρος. Ακούστηκαν πολλά για μυστικά κονδύλια. Ακούστηκαν πολλά για τα 50 εκατομμύρια. Εσείς θεωρείτε ότι τελικά είναι θέμα πρώτον ξένου παράγοντα, είναι θέμα, όπως είπαμε προηγουμένως, ιδεολογικών αιμονών ή είναι θέμα κάποιων άλλων παραγόντων που έχουν εξαγοράσει όπως έκαναν στα Σκόπια, έκαναν και στην Ελλάδα? Αγαπητέ συνάδελφε, άμα δεν θέλεις να πουλήσεις, άμα δεν θέλεις να προδώσεις, άμα δεν θέλεις να γίνεις δοσύλλογος, δεν υπάρχει ξένος παράγοντας. Δεύτερον, επειδή αναφερθήκατε στην εμπλοκή του κυρίου Σόρος ή οποιοδήποτε άλλο, σας λέω το εξής πράγμα. Εσείς και εγώ ακούσαμε ξαφνικά, όπως και όλοι οι Έλληνες, να διαρρέει από το Υπουργικό Συμβούλιο ότι ο κύριος Καμένος κατήγγειλε ότι ο κύριος Σόρος ακούμπησε 50 εκατομμύρια για την προώθηση της λίμνης. Οι περισσότεροι Έλληνες και κυρίως οι Βορειοελλαδίτες έμειναν άναυδοι. Πέρασαν 24 ώρα και στη συνέχεια ο κύριος Καμένος, αφού πρώτα βγήκε ο κύριος Πίρτζης και είπε ότι δεν νομίζω ότι υπόθηκε κάτι τέτοιο εντός Υπουργικού Συμβουλίου, βγήκε ο κύριος Καμένος, ο Υπουργός Άμυνας, και είπε: όχι, εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο. Είπα ότι υπάρχει μια εταιρεία του κυρίου Σόρος στο Υπουργείο των Εξωτερικών που εκδίδει διαβατήρια. Μετά από μερικά 24 ώρα, και ενώ έρχεται αυτή η διάψευση για να προσγειώσει κάπως την κατάσταση και να αποδυναμώσει, αν θέλετε, την εκρηκτικότητα του θέματος, βγαίνει ο κύριος Κοντζιάς σε αλλεπάλληλες συνεντεύξεις στην Κρήτη αρχικά και λέει: εγώ το άκουσα. Εγώ το άκουσα, μάλιστα, το είπε ο κύριος Καμένος. Και είπε ότι έπεσαν 50 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια γιούρο για να εξαγοραστούν σκοπιανοί πολιτικοί και γενικά να υλοποιηθεί η συμφωνία. Προσέξτε, βούβα οι υπόλοιποι του Υπουργικού Συμβουλίου. Ουδής πριν του κυρίου Σπίρτζη βγήκε να πει ότι, ρε παιδί μου, εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο. Ο κύριος Κοντζιάς να επιμένει, πήγε αρχικά, αλλά να ήταν μόνο αυτά. Βγαίνει ο Βαρουφάκης και δίνει μια σειρά από συνεντεύξεων και λέει: εγώ του έδωσα το κινητό και μίλαγε με τον κύριο Σόρος και μάλιστα ο κύριος Σόρος του είπε να με απολύσει και τον απέλυσε. Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι παραγόμενα από τη φαντασία τη δική μου ή, αν θέλετε, παράγονται από εφάνταστους δημοσιογράφους που πλέκουν χολιγουντιανά σενάρια, αν θέλετε, πολιτικά θρίλερ. Όχι, αυτά βγαίνουν από μέσα. Από το Υπουργικό Συμβούλιο μέσα βγήκε όλη αυτή η πληροφόρηση για καταγγελίες Καμένου μέσω καταρχάς ενός site στην Ελλάδα του Newsit, του κυρίου Ευαγγελάτου, που είναι καλά πληροφορημένο, έχει ανθρώπους στους κυβερνητικούς κύκλους, και δεύτερον βγήκε από την κυρία Καλογεροπούλου, που είναι μια συντάκτηδα η οποία ξέρει πολύ καλά το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, η οποία έχει δουλέψει πάρα πολύ το Υπουργικό Συμβούλιο και το Υπουργείο των Εξωτερικών και ήξερε. Αλλά θέλετε να τα ρίξουμε όλα αυτά στον κάτω των αχρήστων, να πούμε ότι είναι fake news? Όχι, κύριε Φιλιππίδη. Όταν βγαίνει ο Κοντζιάς και επιβεβαιώνει πάνω από τρεις φορές σε ζωντανές συνεντεύξεις ότι ο κύριος Καμένος κατήγγειλε 50 εκατομμύρια και κανείς δεν μίλησε, λέει, μέσα εκεί. Βούβα! Αντιλαμβάνεστε, αγαπητέ κύριε Φιλιππίδη, χρειάζεται να το ψάξω περισσότερο εγώ αν είναι υπαρκτό ή όχι το γεγονός? Εγώ θέλω να ρωτήσω εδώ, γιατί έχετε υπάρξει στα media όλα αυτά τα χρόνια. Είστε απογοητευμένος από την στάση που κρατούν τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα? Αναφερθήκατε προηγουμένως στο πώς έθαψαν, πώς εξαφάνισαν, πώς έκρυψαν το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, το πώς έχουν αντιμετωπίσει όπως... Γιατί το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα ήταν 1 εκατομμύριο κόσμος, κύριε Φιλιππίδη, δεν φτάσαν στο σημείο να κατηγορούν και να υβρίζουν το Μίκη Θεοδωράκη? Έτσι. Επειδή έβγαλε ένα λόγο. Τι έκανε ο άνθρωπος? Πήγε εκεί ένας μουσικοσυνθέτης διάσημος, αν θέλεις, κάτι καλό που έχουμε στη βιτρίνα της χώρας, κάτι που συζητείται, που ακούγεται, η μουσική του εννοώ, σε όλο τον κόσμο, και έβγαλε ένα λόγο. Και τι δεν είπαν για τον Μίκη? Για τον Μίκη. Είστε απογοητευμένος από τη στάση των media? Γιατί ξέρετε, ο κόσμος έξω που μιλάει κάθεται και αναρωτιέται τελικά τόσο μεγάλη είναι η επιρροή των μέσων ενημέρωσης της κυβέρνησης στα μέσα ενημέρωσης, και έχει σχέση αυτό με τις αδειοδοτήσεις?
Κυρίες και κύριοι που με ακούτε, αγαπητέ κύριε Φιλιππίδη, τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα, στα οποία ανήκω, έπαιξαν και παίξαμε έναν πανάθλιο ρόλο κατά τη διάρκεια του μνημονίου. Μπορεί να μην είναι όλα τα μέσα, εγώ δεν είμαι υπέρ της θεωρίας της συλλογικής ευθύνης. Είναι ναζιστική θεωρία και δεν είμαι ναζί. Πρέπει να σας πω ότι τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα στην αρχή προσπάθησαν να πείσουν όλο τον κόσμο ότι αυτό που ήρθε το μνημόνιο θα κρατήσει λίγο και ότι είναι η μόνη σανίδα σωτηρίας, ότι είναι η μόνη σωστική λέμβος, άρα βούβα, να μην μιλάει κανένας. Όταν έγιναν τα συλλαλητήρια των αγανακτισμένων, είχαμε την προβοκάτσια, την εγκληματική ενέργεια εκεί στη Μαρφήν, στην οποία βρήκε τραγικό θάνατο και μία τραγική έγκυος γυναίκα, καθώς και άλλοι άνθρωποι πάλι της Μαρφήν. Αυτό προσπάθησαν τα μέσα ενημέρωσης να το περάσουν ως ενοχή, αν θέλετε, του συγκεντρωμένου πλήθους των διαμαρτυρωμένων. Έτσι λοιπόν γύρισαν όλοι τους καναπέδες. Τα μέσα ενημέρωσης έπαιξαν ένα πανάθλιο, πανδρόμικο ρόλο, στέλνοντας όλο τον κόσμο στην παθητικοποίηση. Στη συνέχεια, ο Τσίπρας άρχισε να λέει ότι τον κοντράρουν τα μέσα ενημέρωσης, τον κοντράρουν τα μέσα ενημέρωσης, δεν τον αφήνουν να ανέβει και αν θέλετε προσπάθησε να πει ότι ο Δράκος που ήταν απέναντί του ήταν το Mega Channel. Όντως το Mega Channel ήταν μνημονιακό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε να κλείσει και να μείνουν χωρίς δουλειά εκατοντάδες άνθρωποι. Ο κύριος Τσίπρας αισθανόταν τότε όπως ο Άγιος Γεώργιος Καβάλας Στάλογο που τρυπάει το Δράκο, δηλαδή το Mega Channel. Καταλάβατε. Πιστεύω ότι μέχρι και σήμερα, αγαπητέ κύριε Φιλιππίδη, τα μέσα ενημέρωσης, αυτό πάντα με εξαιρέσεις και σε μέσα και σε συναδέλφους, δεν μπορούμε να είμαστε σελίδε, παίζουν ένα ρόλο που θέλει να λέει ότι όποιος αντιδρά γίνεται γραφικός, όποιος αντιδρά είναι εξτρεμιστής και μπορεί να αντιδράτε κύριε Φιλιππίδη, να αντιδρά οποιοσδήποτε Έλληνας γιατί πεινάει ή γιατί δεν έχει δουλειά ή γιατί εξανίσταται για το θέμα της Μακεδονίας ή θέλει να μιλήσει για αυτά που κάνει ο κύριος Τσίπρας σε άλλους χειρισμούς στα εθνικά θέματα. Αμέσως κηρύσσεται. Χρυσαυγίτης, φασίστας, ό,τι θέλετε μπορεί να τον πούνε. Γραφικός. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε ακόμα. Γιώργος Τράγκας, live, φίλες και φίλοι, από τη Νέα Υόρκη, από το Long Island City, από την καρδιά του ελληνισμού. Δημήτρης Φιλιππίδης μαζί του. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη! Καλημέρα σε όλη την ομογένεια! Είμαι εδώ στον Ελλάς FM με τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλα τα αδέλφια μας τους Ελληναράδες. Καλημέρα στη Μακεδονία μας! Καλημέρα σε όλους τους βορειοϋπηρώτες στη Θράκη μας και σε όλα τα νησιά μας! Κυρίες και κύριοι, Good morning New York! Είμαι εδώ στην Ομογένεια. Καλή δύναμη σε όλους! Και βέβαια φίλες και φίλοι εδώ στο ραδιόφωνο της Ομογένειας, Γιώργος Τράγκας μαζί με τον Δημήτρη Φιλιππίδη από την καρδιά του Long Island City στους 97 και 2 μεγακύκλους. Έχουμε να πούμε πολλά και έχουμε να δούμε πολλά. Μία ερώτηση κύριε Τράγκα, είδαμε στη Γαλλία τα κίτρινα γυλαίκα σε δύο μέρες τον κύριο Μακρόν να τον ισοπεδώνουν. Είδαμε στη Γαλλία σε δύο μέρες ο κύριος Μακρόν να κάνει βήματα πίσω άρον-άρον, να κάθεται στο ίδιο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με έναν λαό τον οποίο είδε ότι πραγματικά αντιδρούσε. Στην Ελλάδα λοιπόν που έχουμε τις αντιδράσεις αυτές, όχι μονάχα με τα δύο μεγάλα συλλαλητήρια, είτε ο συλλαλητήριο στη Νέα Υόρκη, είτε τα 75 συλλαλητήρια στην επικράτεια της χώρας. Είδαμε έναν πρωθυπουργό να μιλάει για ετερόκλητο όχλο, είδαμε υπουργούς να βρίζουν τον λαό, κάτι πρωτοφανές,
και είδαμε να αρνούνται να κάτσουν στο τραπέζι και να συζητήσουν ακόμα και το ενδεχόμενο ενός δημοψηφίσματος. Αυτά τα δύο παραδείγματα τα οποία συγκρίνουμε, σε τι συμπέρασμα μας οδηγούν? Κοιτάξτε να σας πω. Πριν έρθω στις Ηνωμένες Πολιτείες, έζησα για αρκετές ημέρες στη Γαλλία, τόσο στο Γαλλικό Νότο, όσο και στο Παρίσι, έζησα τα κίτρινα γυλαίκα. Τα κίτρινα γυλαίκα είναι μία, αν θέλετε, ένα ξεσηκωμός, μία αντίδραση, μία κινητοποίηση του κόσμου σε όλες τις γαλλικές πόλεις με κέντρο το Παρίσι. Αυτό έχει να κάνει με την καθίστηση του βιωτικού επίπεδου του γαλλικού λαού. Δηλαδή τα κίτρινα γυλαίκα ήταν μία, αν θέλετε, γενικευμένη και εξακολουθεί να είναι, μια γενικευμένη διαμαρτυρία απέναντι στην ακρίβεια και το κόστος ζωής στη Γαλλία. Η ευρωπαϊκή κρίση επεκτείνεται. Τώρα πια δεν είναι μόνο η Ελλάδα, μια ισοπεδωμένη περιοχή, μια βομβαρδισμένη περιοχή από το μνημόνιο. Τώρα έχουμε την Ιταλία, αντιδρά απέναντι στις Βρυξέλλες η Ιταλική κυβέρνηση. Και βέβαια, κακά τα ψέματα, έχει δίκιο ο Ντόναλντ Τραμπ όταν λέει ότι οι Βρυξέλλες είναι ένα γερμανοκρατούμενο όχημα. Έχει δίκιο ο Αμερικανός Πρόεδρος όταν λέει ότι το ευρώ είναι γερμανικό νόμισμα. Έχει δίκιο όταν λέει τέλος οι Mercedes στο Manhattan και η BMW. Υπάρχουν πολύ δυνατά και πολύ καλά αμερικανικά αυτοκίνητα. Και ξέρετε γιατί έχει δίκιο? Να τους λέει το κογλύφους, όπως τους λέει. Γιατί στην Ευρώπη κερδίζουν μόνο οι Γερμανοί. Η Ιταλική κυβέρνηση με τον Σαλβίνι και τον Τιμάγιο αντιδρούν. Αυτή την ώρα τα κίτρινα γυλαίκα οθούν πλέον τον Μακρόν να πάρει διαφορετικές θέσεις από αυτές που είχε μέχρι τώρα στη γέφυρα Βερολίνου Παρισίων. Έτσι. Και κοιτάξτε να σας πω. Πρώτον, υποχώρησε άμεσα ο Μακρόν, γιατί ο γαλλικός λαός βγήκε στους δρόμους. Δεύτερον, έδωσε τα πρώτα μέτρα ανακούφισης για πλατιές λαϊκές μάζες στη Γαλλία. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα η ιστορία. Στην Ελλάδα, κύριε Φιλιππίδη, για να πάω στην ταμπακέρα του ερωτήματός σας, να πάω στην καρδιά, στην ουσία, η αντιπολίτευση, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι, δεν είναι δίπλα στο λαό στους πληστηριασμούς. Δεν είναι δίπλα στο λαό όταν πεινάει και διαδηλώνει ή μπαίνει στην ουρά για να πάρει ντομάτες. Έτσι λοιπόν χορεύει ο κύριος Τσίπρας. Χορεύει μνημονιακά και τραγουδάει λέγοντας ότι τα αντίμετρα είναι πανάκια. Ότι δίνοντας μια φορά το χρόνο και μοιράζοντας κάποια αντίδωρα σε αυτούς που δεν έχουν τίποτα και παίρνουν ένα αντίδωρο και λένε πω πω το καλό παιδί παριστάνει τον ρομπέν των δασών. Σε ένα δάσος όπου μόνον επαναστάτες δεν ζούνε. Θα έλεγα ότι έχουμε να κάνουμε με μια πολιτική σπήρα η οποία κοιτάει τα συμφέροντά της, η οποία κοιτάει πως θα μείνει παραπάνω στην εξουσία χωρίς να κοιτάει τα άμεσα ενδιαφέροντα του λαού. Κακά τα ψέματα. Ο κόσμος παθητικοποιήθηκε. Εδώ είναι η ευθύνη των μέσων ενημέρωσης. Ο κόσμος παθητικοποιήθηκε στην Ελλάδα. Του είπανε ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Η πατρίδα για να σωθεί πρέπει να υποταχθεί και να βαδίσει στο μνημονιακό δρόμο. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Πρέπει να υποχωρήσει τα εθνικά της θέματα. Και κανείς δεν κατάλαβε ότι όλο αυτό το πράγμα οδηγεί σε αλλαγή συνόρων. Ναι, αγαπητέ κύριε Φιλιππίδη, εύχομαι να μη ζω και να μην το δω. Θα γίνει, θα υπάρξει συρρήκνωση της μητέρας πατρίδας αν όλοι οι Έλληνες, αν όλο το έθνος δεν γίνει μια γροθιά και δεν αντιμετωπίσει τους επικείμενους κινδύνους. Όχι ενδεχόμενους, επικείμενους. Έρχονται. Και νομίζω βλέποντας το πώς η Ελλάδα διαπραγματεύεται με ένα κράτος του μεγέθους και της δύναμης των Σκοπίων, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανοίγει η όρεξη των Αλβανών, να ανοίγει η όρεξη, δεν έχουμε δει ακόμα. Είναι συντονισμένο. Είναι συντονισμένο αυτό που γίνεται και γίνεται με τον συντονισμό της Άγκυρας. Δηλαδή ο Έντι Ράμα είναι παράρτημα, υποκατάστημα της Άγκυρας.
Οι Τούρκοι έχουν βάσεις απέναντι από την Κέρκυρα, ναυτικές. Εκπαιδεύουν το στρατό των Αλβανών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Αλβανοί πιέζουν αφόρητα τους βορειοπυρώτες για να φύγουν από τα εδάφη τους, από τη Βόρειο Ήπειρο, από τα χωριά τους και τις πόλεις τους και ταυτόχρονα απαλωτριώνουν τις περιουσίες τους. Στη Χυμάρα. Στη Χυμάρα κατά μήκος, από την Αυλώνα, από την περιοχή της Αυλώνας μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, στο Αγίου 40 και παρακάτω, όλη αυτή η περίφημη αλβανική ριβιέρα που είναι απέναντι από το Ιόνιο, απέναντι από την Κέρκυρα, απαλωτριώνουν όλες τις περιουσίες των Ελλήνων. Και δεν αντιδρά κανένας. Μία ανακοίνωση διάβασα του Υπουργείου των Εξωτερικών και αυτή για τα μάτια του κόσμου. Και να σας πω κάτι, είναι πολύ συντονισμένο. Γιατί όταν θα ξεκινήσει, αν ξεκινήσει, κάτι σε βάρος μας θα είναι ντόμινο. Ήδη βλέπουμε πιέσεις στην Κύπρο. Ήδη βλέπουμε πιέσεις στο Αιγαίο. Τώρα έχουμε Σκόπια που λένε για μακεδονική μειονότητα. Βλέπουμε Αλβανία. Πιέσεις του Έντι Ράμα και μάλιστα με ηταμό ύφος, δηλαδή είπε προχθές αν δεν κάνω λάθος ότι αυτό μας έλειπε να κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν στα χωράφια μας. Κύριε Τράγκα, είδαμε την εκτέλεση του Κώστα Κατσίφα. Είδαμε, αν θέλετε, την ελληνική αστυνομία και έχετε κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ, είστε πατριάρχης του αστυνομικού ρεπορτάζ. Είδαμε την ελληνική αστυνομία με κάθιδρη και αν θέλετε με μεγάλη αγωνία να τρέξει να βγάλει μία ανακοίνωση η οποία ήταν ψευδής και μία ανακοίνωση που σπήλωνε το όνομα και τη μνήμη του Κώστα του Κατσίφα. Είδαμε την πλήρη απουσία της ελληνικής κυβέρνησης, ούτε ένας αντιπρόσωπος δεν υπήρχε της ελληνικής κυβέρνησης. Είδαμε επίσης να δίνονται, και διορθώστε να κάνω λάθος, φάκελοι Ελλήνων πολιτών στις αλβανικές αρχές και για την κηδεία και για το μνημόσυνο. Τελικά είναι δυνατόν η Αλβανία να πατάει μπότα? Πραγματικά μου κάνει εντύπωση ότι εδώ στον Ελλάς FM ο αγαπητός κύριος Φιλιππίδης είναι τόσο ενημερωμένος σε λεπτομέρειες για όλα αυτά τα οποία είδαμε, ακούσαμε και διαβάσαμε την περίοδο της δολοφονίας του τραγικού Κατσίφα στις ελληνικές εφημερίδες και στα μέσα ενημέρωσης. Και λέω μου κάνει εντύπωση γιατί είμαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, είμαι στο Long Island, είμαι στην καρδιά αν θέλετε της ομογένειας εδώ στον Ελλάς FM και μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ κρατάνε αναμένη τη λαμπάδα του ελληνισμού εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και ασχολούνται με όλα αυτά που έπρεπε να ασχολούνται οι Έλληνες πολιτικοί, οι ελληποβαρείς Έλληνες πολιτικοί. Κυρίες και κύριοι, η αδελφή του τραγικού Κατσίφα ήρθε στην εκπομπή μου την τηλεοπτική στο κανάλι Ε. Ήρθε μόνη της. Δεν τη βρήκανε οι δικοί μου άνθρωποι, δηλαδή οι συνεργάτες μου, δεν την κάλεσαν, δεν την είχαν βρει. Ζήτησε μόνη της να έρθει στην εκπομπή μου και μου προκάλεσε έκπληξη αλλά και με ετοίμησε η παρουσία της. Και είπε 10 πράγματα που ήταν συγκλονιστικά για όσα έκανε εκείνη τη στιγμή η αστυνομική διεύθυνση, για όσα έκαναν εκείνες τις ώρες οι κυβερνώντες και οι αντιπολιτευόμενοι. Είπε ότι εμείς δεν είμαστε ξένοι σε εκείνα τα εδάφη. Δεν είμαστε φιλοξενούμενοι. Είμαστε εδώ και αιώνες εκεί. Είναι οι ρίζες μας εκεί. Και πράγματι κύριε Φιλιππίδη έλεγε την αλήθεια. Δεν είναι φιλοξενούμενοι οι Έλληνες εκεί. Η διαμόρφωση των συνόρων μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για 50 χιλιόμετρα τους άφησε μέσα στην Αλβανία. Για 50 χιλιόμετρα, παρόλο ότι υπήρχε μια υπόσχεση σε αυτά που έπαιρνε η σύμμαχος χώρα η Ελλάς από τους συμμάχους, ότι θα παίρναμε δηλαδή τα εδάφη του Βορείου Ηπείρου, δεν τα πήραμε. Η διαμόρφωση συνόρων κατά 50 χιλιόμετρα άφησε μέσα μισό εκατομμύριο Έλληνες. Σήμερα παρόλο στους διωγμούς πρέπει να είναι 400.000, 400.000 Έλληνες εκεί. Προσπαθεί ο Έντι Ράμα να δημιουργήσει ένα μπογκρόμ μέσω πιέσεων, δηλαδή σου παίρνω την περιουσία, σου παίρνω την αυτή, σε πιέζω με αστυνομικά μέτρα, σου κάνω τη ζωή αφότη, σηκωφύγε. Και η Αθήνα δεν αντιδρά. Και δεν αντιδρά κύριε Φιλιππίδη σε ό,τι συμβαίνει κατά μήκος των συνόρων. Μου λένε διάφορα για τη Θράκη,
μου λένε διάφορα για τη Μακεδονία, μου λένε αν θέλετε διάφορα και για την Αλβανία. Δεν αντιδρούμε. Δυστυχώς. Και επειδή με ρωτήσατε προηγουμένως, ποιος κόσμος να επαναστατήσει αυτός της τρίτης ηλικίας που είναι το 25% του ελληνικού πληθυσμού και του κλέψαν από τα τρία γιαουρτάκια το ένα. Ποιος κόσμος να επαναστατήσει τα 500.000 παιδιά που δεν ήθελαν να πίνουν καφέ στις καφετέριες άνεργα και φύγανε στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Αυστραλία για να βρούνε, όπως έπρεπε να κάνουν, μια θέση κάτω από τον ήλιο μιας ξένης χώρας. Ποιος να επαναστατήσει? Αυτός που πήγε και αντίλαξε με μια ψήφο, με μια καρέκλα προσωρινή και εφήμερη για να πάρει ένα αντίδωρο μισθού. Σήμερα στην Ελλάδα, κύριε Φιλιππίδη, οι περισσότεροι μισθοί που δεν συζητούνται στη Βουλή των Ελλήνων είναι ολιγόρης απασχόλησης 400 ή 500 ευρώ. Μιλάμε για 500 δολάρια, αν θέλετε να πάρουμε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ποιος να πάει να επαναστατήσει? Λογικά θα έπρεπε να έχει γίνει Αργεντινή. Σωστό. Λογικά θα έπρεπε να έχουμε αυτή τη στιγμή την εποχή Μένεμ. Θα πάμε και στο Λαρούα κάποια στιγμή. Αλλά εποχή Μένεμ. Επομένως, δικαιολογημένο το ερώτημά σας. Αναμενόμενο και δημοσιογραφικό. Αλλά ποιος να επαναστατήσει όταν το 25% του πληθυσμού είναι πάνω από 63 ετών. Είναι στην ηλικία μου, κύριε Φιλιππίδη. Το 25% του ελληνικού πληθυσμού το αντιλαμβάνεστε? Αυτή τη στιγμή, ομιγέννητο, αν συμβεί κάτι πολύ κακό, θα πρέπει να ευχηθούμε όλοι, ο θείος Σαμ, δηλαδή οι Αμερικανοί, να μας βοηθήσουν. Δεν πρόκειται να μας βοηθήσουν. Ούτε οι Γερμανοί, ούτε η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, ούτε θα έρθουν οι Βέλγοι αλεξιτοντιστές να πέσουν στα νησιά μας για να πολεμήσουν εναντίον των Τούρκων. Ξέρω τι σας λέω. Κύριε Τράγκα, λίγο πριν κλείσουμε αυτό το κομμάτι και πάμε στην επόμενη ενότητα, να σας πω ότι φιλοξένησα στο ραδιόφωνο του Ελλάς FM τη μητέρα του Κώστα του Κατσίφα, η οποία πραγματικά σε ένα μάθημα, αν θέλετε, αξιοπρέπειας, μας έκανε όλους να ανατριχιάσουμε και φιλοξενήσαμε εδώ πέρα τους συλλόγους των βορειοπυρωτών και της Χιμάρας και τον Πύρο της Νέας Υόρκης, τα παιδιά, νέα παιδιά, οι οποίοι πραγματικά πονάνε. Γιατί ισχύει αυτό που λέμε, στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Γιατί η Ελλάδα πολλές φορές τους υποτίμησε και γιατί αυτή η μητέρα πατρίδα δυστυχώς αρνείται να αναγνωρίσει ότι, όπως είπατε, δεν είναι οι ένικοι, είναι οι ιδιοκτήτες. Και είδαμε, χρειάστηκε ένας Κατσίφας να δολοφονηθεί για να θυμηθούν ή να μάθουν κάποιοι ότι η Βόρειος Ήπειρος βρίσκεται σε άλλο σημείο, βρίσκεται όμως στην καρδιά της Ελλάδος. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Τράγκας, μια εκπομπή η οποία είναι ζωντανή από την καρδιά της Νέας Υόρκης, από την καρδιά του ελληνισμού. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φιλιππίδης, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς και είμαι σίγουρος ότι δεν θα το πράξει κανείς. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ στη συχνότητα του Ελλάς FM, εδώ στο ραδιόφωνο της Ομογένειας, 97 και 2 μεγάκυκλοι για το Tri-State, Νέα Υόρκη, New Jersey, Connecticut, www.ellasfm.us, μαζί στο κανάλι 181 της πλατφόρμας του Ελλάς TV, Αμερική, Καναδά και Αυστραλία και σε όλο τον κόσμο μέσα από το application του Ελλάς FM. Και Παραπολιτικά FM 90,1. Στους 90,1. Καλημέρα στα 33 συμμαχικά ραδιόφωνα στην Ελλάδα. Καλημέρα στην Κύπρο, το νησί της Αφροδίτης. Σε όλο το διαδίκτυο. Στο Crash Online. Στα παραπολιτικά.gr. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Είμαστε εδώ στη Νέα Υόρκη. Στον Ελλάς FM. Μαζί λοιπόν εδώ σε μια συζήτηση εφόλης της ύλης, φίλες και φίλοι, και κύριε Τράγκα, έχετε ζήσει ελληνικές κυβερνήσεις
ως δημοσιογράφος εδώ και 50 και κάτι χρόνια. Έχετε πολύ έτσι ανεπτυγμένο το ένστικτο, αν θέλετε. Πλέον, τι βλέπετε να συμβαίνει? Υπάρχουν πολλά σενάρια. Υπάρχουν πολλά σενάρια τα οποία βλέπουν το φως δημοσιότητας. Έχουμε μια πολύ περίεργη εξίσωση. Έχουμε έναν πάνω καμένο, ο οποίος από τη μία φωνάζει για τη Μακεδονία, αλλά από την άλλη δεν πάβει να στηρίζει αυτή την κυβέρνηση. Θέλω λιγάκι να μου πείτε ποια είναι η δική σας διέστηση, τι θα δούμε από εδώ και πέρα, γιατί κάποιοι λένε ότι, είπατε προηγουμένως για εκλογές, θα προσπαθήσει να αρπάξει και την τελευταία στιγμή αυτή τη διακυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι βούλιμος για εξουσία, έχει μια λαγνία, ζει κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο ως πρωθυπουργός. Δεν είναι κάποιος που θα θελήσει να φύγει έτσι, χωρίς να υπάρχουν λόγοι. Βάζει πάνω απ' όλα την καρέκλα. Βάζει πάνω απ' όλα την παραμονή του στο Μαξίμου. Έτσι λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη και φίλοι ακροατές, ο κύριος Τσίπρας θα προσπαθήσει να πάει τον Οκτώβριο, λέγοντας ότι τότε τελειώνει συνταγματικά η θητεία του και τότε πρέπει να πάει σε εκλογές. Και αυτό είναι κάτι που υποπτεύομαι το θέλει και η αντιπολίτευση, για να μπορεί να λέει και αυτή στο μέλλον ότι εδώ κάθισε ο άλλος 4 χρόνια. Επομένως πρέπει να ανεχθείτε και εμάς που θα το παλέψουμε, παραλαμβάνοντας καμένη γη από αυτόν που υπήρξε τι, αφαιρέγγυος, τι άλλο, Μινχάουζεν, τι άλλο, αναξιόπιστος, τι άλλο, όχι ξάστερος, καθόλου ξάστερος. Καταλάβατε, και βλέπω ότι, θα σας πω όμως, τα σενάρια είναι δύο. Το ένα σενάριο λέει ότι προσπαθεί να αποφύγει, να πάρει επάνω του την ενοχή της λίμνης, των Σκοπίων, να μην βουλιάξει στον πάτο της και να πετάξει την μπάλα, την καυτή πατάτα, στην αγκαλιά του Μητσοτάκη και να του πει, ενώ ήδη θα παράγονται ένομες συνέπειες από την πλευρά των Σκοπιανών, έτσι. Και το βλέπουμε αυτό ήδη. Ναι. Να του πει δηλαδή, έλα τώρα, να πεις εσύ όχι στον ΝΑΤΟ. Να πεις όχι στις Βρυξέλλες, να πεις όχι στους Αμερικανούς, να πεις όχι σε όλους. Καταλάβατε. Να του πετάξει επίσης και το θέμα των συντάξεων, ότι όσο ήμουν εγώ δεν κοπήκαν οι συντάξεις. Τώρα που ήρθες εσύ, για να δούμε, μόλις σου πουν οι Γερμανοί κάτι θα το κάνεις. Έχουμε μπλέξει, από τη μια είναι ένας ασύλληπτος σε ψέματα, ένας απίθμενος ψεύτης ο Τσίπρας, και από την άλλη έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος λέει ότι υπογράφει ο Τσίπρας είναι δεσμεύσεις του ελληνικού κράτους. Ως ένα σημείο βέβαια ο Μητσοτάκης έχει δίκιο. Είναι, ισχύουν, είναι συνθήκες και συμφωνίες που υπογράφει ο Τσίπρας. Το κράτος δηλαδή. Απ' την άλλη όμως αυτά ακούγονται ανατριχιαστικά. Ως παιδί της και το... Αυτά δηλαδή είναι ανατριχιαστικά. Δηλαδή όταν ακούς να σου λέει ότι ξέρετε εγώ πρέπει να συνεχίσω στις ίδιες ράγες του Τσίπρα, λες Χριστέ μου τι ξημερώνει. Ως παιδί της κεντροδεξιάς νιώθετε σήμερα ότι σας εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία? Όχι, δεν με εκπροσωπεί. Δεν με εκπροσωπεί. Ο Τατσόπουλος δεν με εκπροσωπεί. Ο Τατσόπουλος δεν μπορεί να με εκπροσωπεί, ο αφηγητής του ντοκιμαντέρ που έλεγε ότι επί τουρκοκρατίας οι Έλληνες ήταν ευτυχισμένοι και έδιναν τις κόρες τους, τις πρωτότοκες θυγατέρες τους, στους Τούρκους για να περάσουν καλά μετά από εξισλαμισμό. Αφού πρώτα τις βαπτίζαν μουσουλμάνες, μετά τις έδιναν στους Τούρκους, πώς θα με εκπροσωπεί αυτός ο άνθρωπος? Και όμως τον πήρε, λέει, για να κάνει άνοιγμα. Όχι βέβαια. Όπως δεν με εκπροσωπεί και ο κύριος Θεοχάρης. Ο κύριος Θεοχάρης τον απέπεμψε η Νέα Δημοκρατία. Καλός άνθρωπος, δεν λέω. Έχω πάρει 2, 3, 4, 5, 6 συνεντεύξεις από τον κύριο Θεοχάρη. Αλλά από εκεί και πέρα είναι άνθρωπος ο οποίος ήρθε σε σύγκρουση με την κυβέρνηση Σαμαρά. Γιατί θα είναι καλός τώρα? Θα είναι καλός μόνο γιατί, ενώ ήταν να ψηφίσει τη Συμφωνία της Λίμνης, τώρα δεν θα την ψηφίσει. Αυτό είναι το θετικό της μεταγραφής Θεοχάρη. Τα κουκιά βγαίνουν, κύριε Τράγκα. Βγαίνουν και δεν βγαίνουν. Οριακά. Μα δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Καταρχάς, να σας πω κάτι. Είναι μια εποχή παρακμής. Είναι μια εποχή εκπτώσεων όλων των ηθικών αξιών. Εγώ δεν θέλω να παραστήσω ούτε τον
τον άνθρωπο που είναι πρωταρτής της ηθικής, ούτε τον άνθρωπο που δεν έχει αμαρτήσει ποτέ του, αλλά θέλω να σας πω το εξής. Στη Βουλή των Ελλήνων, ο ένας εκβιάζει τον άλλο. Ο ένας κρατάει μυστικά το Ελληνό. Ο ένας ξέρει ότι ο άλλος τα παίρνει από κάπου. Αλλά δεν τον φωνάζει, δεν τον καταγγέλει, ούτε τον κάνει σημαία. Γιατί και αυτός ή τα έχει πάρει από κάπου, ή σκέπτεται ότι όταν έρθει στην εξουσία θα τα πάρει και αυτός. Ψτ. Γιατί αυτά που μαθαίνουμε τον τελευταίο καιρό, ας πούμε, για τον αγαπητό κύριο Μανώλη. Ο κύριος Μανώλης ήταν ένας άνθρωπος, εγώ ξέρετε δεν είμαι εναντίον των αριστερών που ξαφνικά γίνονται καπιταλιστές ή αντιλαμβάνονται την αξία του χρήματος ή βρίσκουν δουλειές ή ευκαιρίες ή τους ευνοεί ο Θεός και η τύχη και κάνουν λεφτά. Όχι προς Θεού. Δεν λέω αυτό ήταν αριστερός και δεν πρέπει να έχει λεφτά. Αλλά από την άλλη πλευρά σκέφτομαι όταν ένας χαμηλόμισθος που είναι συμμαθής του κυρίου Παπά μπορεί να έχει πολλά εικοσάρια και δεκάρια μισθούς μηνιαίους σε διάφορους καναλάρχες και κρίσους, κάνοντας το πήγαινε έλα μεταξύ των κρίσεων, μεταξύ των πλουσίων και του Μαξίμου, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι υπάρχει στη δική μας Δανημαρκία. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι πολύ σάπιο υπάρχει, γιατί εντελώς συμπτωματικά και τυχαία και με βάση τα δημοσιεύματα που διαβάζω και εγώ και εσείς, βλέπουμε ότι όλοι όσοι έδωσαν μισθό στον κύριο Μανώλη ή Μανόλο, όπως τον γράφουν οι εφημερίδες, στον κύριο Πετσίτη, έχουν ανοιχτές υποθέσεις. Δηλαδή, ο κύριος Μανόλο μπορούσε να παγώσει χρέη ενός επιχειρηματία. Παραδείγματος χάρη, όπως έγραψαν οι εφημερίδες του κυρίου Λαβρεντιάδη, 400 εκατομμύρια προς τη ΔΕΠ. Όπου πήγαινε ο κύριος Μανόλο, λειτουργούσε ως ντεπών, παυσίπονο, χιλιάρι. Όπου πήγαινε, αμέσως περνάγαν οι πονοκέφαλοι των επιχειρηματιών. Εδώ κατσιμένοι. Κι όμως, κύριε Φιλιππίδη, η Νέα Δημοκρατία στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ούτε τις προηγούμενες ούτε τις επόμενες μέρες, το έκανε μεγάλο θέμα. Το κάνανε οι εφημερίδες. Κανονικά, θα έπρεπε και ο κύριος Μητσοτάκης και όλη η Νέα Δημοκρατία να χοροπηδάει με αυτό το θέμα. Διότι είναι τόσο καραμπινάτο, τόσο εμφανές, ότι ένας άνθρωπος, εγώ λέω και ειδικών προσόντων, πρώην σερβιτόρος, καμία σημασία, ειδικών προσόντων, ξαφνικά ανακάλυψαν ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μαντικές ικανότητες στις επιχειρήσεις. Τοποθετήθηκε με 20.000 μισθό, αν διάβασα καλά, στον κύριο Λαβρεντιάδη, με 10.000 ένα κανάλι, με δεκάρια από εδώ, εφτάρια από εκεί, έκανε 200 τόσα το χρόνο άνετα euro, κόβοντας τιμολόγια. Και αυτά είναι τα εμφανή. Προφανώς. Εγώ δεν θέλω να υποθέσω ότι υπήρξε και μαύρες συναλλαγές. Αυτά είναι τα εμφανή. Δηλαδή, αν ο συμμαθητής, λέει ένας μέσος πολίτης, μπορούσε να έχει τέτοιες άνετες προσβάσεις, πηγαίνοντας και ερχόμενος στο Μαξίμου. Ο υπουργός συμμαθητής πόσα φοντανάκια πήρε, αν πήρε, λέω, εύλογα, αναρωτιέται ένας πολίτης και λέει, αφού ο συμμαθητής που έκανε το μυστικό ταχυδρόμο, άλλος λέει το βαπόρι, γράφει, άλλος εκείνο, τα γράφουν αυτά. Εγώ αυτά που σας λέω είναι αυτά που διαβάζω και τα γράφει όλη η Ελλάδα. Αν ο συμμαθητής μπορούσε να πηγαίνει στα μπουζούκια κάθε μέρα, να ζει σε βίλες με πισίνες, να έχει μία άνεση ξαφνική, Thunderbolt, κεραυνός, ήρθε στη ζωή του, τότε αυτός που τον έβαλε να κάνει τον ταχυδρόμο είχε ωφέλη. Κύριε Τράγκα, είπατε κάτι πολύ σωστό. Η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε σημαία την υπόθεση. Γιατί? Όπως η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε σημαία την υπόθεση με τον αδελφό του κυρίου Τσίπρα και την πλαστογραφία της προλογικής ενημερότητας. Αισθάνεσαι. Όλα αυτά γεννάνε ένα ερώτημα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία αντιδρά έτσι τόσο χαλαρά? Γιατί είχε παλαιές σχέσεις με τον κύριο Λαβρεντιάδη? Γιατί είχε παλαιές σχέσεις με καναλάρχες? Γιατί ήταν κολλητή παλαιών πλουσίων που απέμειναν στην Ελλάδα, οι οποίοι τώρα δυστυχώς είναι
υπό την πίεση του κυρίου Τσίπρα, υπό την σκιά μιας άλλης κυβέρνησης. Γιατί εδώ υπάρχουν εύλογα ερωτήματα, κύριε Φιλιππίδη. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν μιλάει για τα 400 εκατομμύρια χρέος προς την ΔΕΠΑ? Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν μιλάει για ανοιχτές υποθέσεις και για πλουσίους με τους οποίους έκανε ξαφνικά σχέση έμμυστη? Παρακαλώ, ο κύριος Πετσίτης. Κατά τα άλλα να σας πω κάτι. Ο κύριος Μανώλης και κάθε κύριος Μανόλο, φυσικά αν μπορεί να πάρει από κάπου μισθούς, εγώ θα σας έλεγα για τον κύριο Μανόλο και για όλους εμάς που ακούμε ότι τα παίρνει, τα πήρε ο κύριος Μανόλο και τα δήλωσε, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Αλλά από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία και όλη η αντιπολίτευση, για να μην λέμε μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να πει πολλά για το παρεδώσε του κυρίου Πετσίτη με το Μαξίμου. Γιατί ο κύριος Μανώλης ανεβρίσκεται σε ένα πλήθος, σε ένα άλμπουμ φωτογραφιών αγκαλιά με τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Παπά, τον κύριο Φλαμπουράρη. Δεν υπάρχει ένας του Μαξίμου που να μην είναι πολύ φωτογραφημένος με τον κύριο Πετσίτη. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν αυτό που προσπάθησε η αριστερά να περάσει για το ηθικό πλεονέκτημα, κύριε Τράγκα, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν παραδείγματα που αποδεικνύουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ότι δεν υφίσταται? Εδώ μπορούμε μαζί, κύριε Φιλιππίδη, να γελάσουμε. Στην Ελλάδα του Μνημονίου δεν μπορεί να μιλάς για ηθική. Το πιο ανήθικο σύμφωνο που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, ανήθικο στην κυριολεξία, είναι το Μνημόνιο. Ένα σύμφωνο που λέει ότι ο παππούς σας ή ο θείος σας, που κάποτε έκαναν συμφωνία με το κράτος ότι αν δουλέψουν 35 χρόνια και θα πάρουν αυτή τη σύνταξη, τώρα τη χάσανε. Αν είχαν πάει σε οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία ασφαλιστική, κύριε Φιλιππίδη, και είχαν συμβληθεί οι συγγενείς σας, ηλικιωμένοι, και τολμούσε η ιδιωτική εταιρεία να μην δώσει τη σύνταξη ή να τη σκόψει, θα πηγαίνανε φυλακή όλα τα μέλη της διοίκησής της. Εδώ στην Αμερική θα ξαναλειτουργούσε το Αλκατράζ. Εάν τολμούσε η ιδιωτική εταιρεία αμερικάνικη να πει σε συνταξιούχους ασφαλισμένους στην εταιρεία την ιδιωτική ότι σου κόβω αυτά που λέει το συμβόλαιο. Και θέλω λιγάκι να δούμε, γιατί πολλοί φίλοι ομογενείς, εγώ έχω γεννηθεί Ελλάδα και έχω μεγαλώσει Ελλάδα και ίσως μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα, υπάρχουν πολλοί ομογενείς εδώ που ρωτάνε, είναι δυνατόν σε μια χώρα του δυτικού κόσμου, αν πούμε ότι είναι η Ελλάδα, να έχουμε το φαινόμενο Κουφοντίνα? Δηλαδή, είναι δυνατόν σε μια χώρα ένας άνθρωπος που έχει δολοφονήσει 11 ανθρώπους, ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί για, όχι απλά για συμμετοχή, αλλά ως ηγετικός τέλεχος τρομοκρατικής οργάνωσης, να βγαίνει έξω με άδειες, να πηγαίνει αγροτικές φυλακές για να μειωθεί η παρουσία του στις φυλακές, η θητεία του? Αυτό είναι κάτι το οποίο μοιάζει πραγματικά απίστευτο, όταν για πολύ μικρότερης σημασίας εγκλήματα εδώ στην Αμερική, όταν λένε ισόβια, εννοούν ισόβια. Όταν λένε 40 χρόνια, εννοούν 40 χρόνια. Σας παραπέμπω στην προχθεσινή, αν δεν κάνω λάθος, δήλωση του κυρίου Φλαμπουράρη, ο οποίος σχολιάζοντας την αντίδραση του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού Sky για τη βόμβα 10 κιλών που εξεράγησε το μέσον ενημέρωση του κυρίου Αλαφούζου, του Sky, είπε: καλά ρε παιδιά, και εμένα μου κάψανε το σπίτι, αλλά δεν έκανα έτσι. Και 2,5 φορές. Είπατε για το αν μπορεί να συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα συμβαίνουν τα πάντα, κύριε Φιλιππίδη. Η Ελλάδα πλέον, και επί Τσίπρα κυρίως, είναι αυλή θαυμάτων. Πάντα έλεγα ότι στην Ελλάδα μπορεί να συμβούν τα πιο απίθανα. Όσον αφορά για την τρομοκρατία, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πιστεύω αυτό που πιστεύουν, ευθυγραμμίζομαι την άποψη διαφόρων Αμερικανών αναλυτών, ότι η 17 Νοέμβρη ποτέ δεν συνελήφθη εις ολόκληρον. Έγινε μία ανακοχή τότε λόγω Ολυμπιακών Αγώνων, έγιναν συλλήψεις που έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες, υπήρχε ο φάκελος στο Παρίσι, πήρε εντολή ο Χρυσοχοίδης από ό,τι ξέρω από το Σιμίτη να ψάξει την υπόθεση, παραμονές Ολυμπιακών Αγώνων. Και πράγματι όταν πήγε στο Παρίσι ο Ξοχοίδης, του άνοιξαν ένα φάκελο και τα βρήκε όλα.
και την πρώτη γενιά και τη δεύτερη. Και όταν γύρισε εδώ στην Ελλάδα, το κουβάρι ξεδιλήχθηκε, γιατί φυσικά έμπλεξαν στη μέση και οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί. Η 17 Νοέμβρη, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει συλληφθεί εξ ολοκλήρου. Υπάρχουν στελέχη της τα οποία είναι ελεύθερα. Όπως επίσης υπάρχει ένα άπλογο ερώτημα. Τα πρώτα στελέχη της 17 Νοέμβρη γέρασαν, μπήκαν στη σύνταξη, πέθαναν, τα περισσότερα έχουν πεθάνει ή κάποια είναι με μπαστούνάκι. Μετά ήρθε η άλλη γενιά πάλι. Μετά ήρθε η τρίτη γενιά πάλι. Μετά υπάρχει μια γενιά η οποία εξακολουθεί να λειτουργεί. Υπάρχει μια σκυτάλη. Οι υπηρεσίες του κράτους ποτέ δεν μπόρεσαν να μπουν στην παραλαβή της σκυτάλης, παράδοση παραλαβή, και να μάθουν για την επόμενη γενιά. Γιατί αν μιλάμε ότι ξεκίνησαν όλα το 1974 με την πρώτη γενιά της 17 Νοέμβρη και έχουμε 2018, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι περισσότεροι από την πρώτη γενιά είναι πεθαμένοι ή είναι σε βαθύτατο γύρας. Επομένως κάποιος πρέπει να μας πει για τα παιδιά και τα εγγόνια. Αλλά δεν πρόκειται να σας πούνε στην Ελλάδα, γιατί φαίνεται για να λειτουργήσει το μαγαζί κάτω χρειάζεται να υπάρχει και τρομοκρατία. Σε αυτό το κομμάτι ο Γιωτόπουλος είχε καταφερθεί εναντίον του Κουφοντίνα. Πολλοί λένε ότι όταν το χαρακτήρισε Ρουφιάνο μέσα στο βιβλίο του, ότι αυτό αποδεικνύεται με τη σημερινή, αν θέλετε, στάση την οποία κρατάει το επίσημο κράτος απέναντί του και η δικαιοσύνη. Κοιτάξτε να σας πω. Ο Κουφοντίνας είπε εγώ και κλείσαμε. Όταν προσήλθε στην ασφάλεια είπε εγώ και κατέβηκα τα ρολά. Τελείωσε. Εγώ πιστεύω ότι τότε έγινε, με βάση και τα στοιχεία που είχε η τρομοκρατική, έγινε μία ανακοχή. Δηλαδή πιάστηκε ο εκτελεστικός βραχίωνας 17 Νοέμβρη, πιάστηκαν τα πιστόλια και αυτοί οι μεταφορείς. Δεν είμαι σίγουρος ότι πιάστηκαν όλα τα μέλη, ας πούμε, της επιχείρησης που έγινε στο Σικούριο. Δεν είμαι σίγουρος ότι πιάστηκαν όλα τα μέλη τα επιτελικά, ούτε αυτά που έδιναν τις πληροφορίες, γιατί εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτή η ομάδα να μπορούσε να έχει και μόνη της χρηματοδότηση και πληροφόρηση και να είναι η εκτελεστική ομάδα και οι εκτελεστές και όλα αυτά μαζί. Πιστεύω δηλαδή ότι υπήρχε μια λίστα πολύ μεγάλη με την οποία δεν ασχολήθηκαν περισσότερο οι κρατούντες. Δηλαδή έκλεισε η υπόθεση, γίνανε οι Ολυμπιακοί χωρίς τη σκιά τις 17 Νοέμβρη, τα μέλη που συνελήφθησαν πήγαν στη φυλακή και μετά τους Ολυμπιακούς άρχισαν δειλά-δειλά να παρουσιάζονται άλλες ομάδες στην Ελλάδα, όπως οι Πυρήνες της Φωτιάς και άλλες, που μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν την ίδια λειτουργία, αν θέλετε, με τη 17 Νοέμβρη. Και για το Ρουβίκονα, γιατί βλέπουμε το Ρουβίκονα να είναι ένα πολύ περίεργο φαινόμενο. Κάποιοι λένε ότι είναι μια παρακρατική οργάνωση, απλά για πρώτη φορά βγαίνουν και μπροστά και στις οθόνες, βγαίνουν και μπροστά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει παρακράτος σήμερα στην Ελλάδα? Εγώ πιστεύω ότι ο Ρουβίκονας θα πάει στη θέση του πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πολιτευτούν αυτοί. Ήδη έχουν αρχίσει, βγαίνουν, δίνουν συνεντεύξεις, έχουν αποφύγει το αίμα, έχουν μείνει μόνο στις φθορές ξένης περιουσίας, στις βλάβες κατά ξένης περιουσίας. Φυσικά παραβαίνουν τον ποινικό νόμο, αλλά από την άλλη μεριά έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, η γυραιοί του ΣΥΡΙΖΑ, τύπου Φλαμπουράρη ας πούμε, ή κι άλλοι, και λένε ακτιβιστές είναι τα παιδιά μου, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει θέμα. Εκεί που είμαστε εμείς κάποτε στο 3% είναι αυτοί τώρα χωρίς να είναι το 3%. Εγώ δεν αποκλείω, αγαπητέ κύριε Φιλιππίδη, να δω το Ρουβίκονα να εκπροσωπείται με πολιτικές θέσεις του πρώην ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Πού βλέπετε να καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τράγκα, και αυτό είναι μια ερώτηση που έχει να κάνει ίσως και με το ποσοστό που θα πάρει στις εκλογές, και είναι γιατί, κακά τα ψέματα, υπάρχουν πάρα πολλές συνιστώσεις. Πολλοί λένε ότι είναι το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά το οποίο βρήκε καταφύγιο για να ξαναεπιστρέψει στην κυβέρνηση. Πού βλέπετε να καταλήγει, θα επιστρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3%, σίγουρα όχι στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αλλά στο μέλλον? Δεν είναι απίθανο. Δεν είναι απίθανο. Με αυτά που κάνει, με τον εθνομηδενισμό και τον αντιχριστιανισμό που έχει, διαπνέεται
από αντιχριστιανισμό και φαίνεται. Είναι άθη. Επίσης, ο εθνομηδενισμός που εκπέμπει, δηλαδή παντού στο σχολείο, στην ιστορία, στη θρησκεία, στο πώς συμπεριφέρονται απέναντι στα εθνικά σύμβολα, αυτό μπορεί να το φέρει στο 3%. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια πολιτική συγκεκριμένη, Βενεζουέλας, Μαδούρο, δηλαδή Τσάβες. Είναι ένα μπλοκ, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι μια πολιτική συμμορία. Αφού είναι βαριά έκφραση. Είναι βαριά. Αλλά κοιτάξτε, όταν σας λέω συμμορία εννοώ που έχει κανόνες εσωτερικούς, αυτό θέλω να πω. Που έχει κανόνες εσωτερικής λειτουργίας. Που έχει δική της ομερτά. Όπως η μαφία για παράδειγμα. Η μαφία, η Κόζα Νόστρα, ξέρω εγώ. Μια κλειστή, ένα καρτέλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται αυτή την ώρα με το να διατηρήσει ένα ποσοστό 15-17% σίγουρο με βάση τη φτωχοποίηση που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, δίνοντας αντίδωρα ή κάποιες χιλιάδες θέσεις, θέλει να δημιουργήσει μια πλατφόρμα λαϊκή εκλογική του 15% που κάθε μέλος της να λέει ότι προκειμένου να πάω στη δεξιά του Μητσοτάκη, καλύτερα να μείνω στον Τσίπρα που δίνει και ένα αντίδωρο το χρόνο. Να λέει, ας πούμε, ο αστυνομικός, ναι, από τη δεξιά δεν βρήκαμε τίποτα, αυτός μας επέστρεψε και τα αναδρομικά. Τι πήραν αυτοί, 1000, 1500, 2000, μετά από χρόνια. Αλλά, παίρνοντας 1500 ή 1000, να πούνε, ναι, όταν φτάσουμε στην κάλπη, ρε παιδί μου, μεταξύ μνημονιακών κομμάτων, καλύτερα να μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι δίνει. Κάτι ενδιαφέρεται παραπάνω για τη φτωχοποιημένη. Προσέξτε, αυτό είναι η μεγαλύτερη απάτη. Είναι η μεγαλύτερη πολιτική απάτη. Γιατί διατηρείς φτωχοποιημένους δεσκαμισάδους, διατηρείς σε επίπεδο απλής ανάσας, για να μην πάνε δίπλα, λέγοντας ότι εκείνη η δεξιά, η μνημονιακή, του Σαμαρά, του Καραμαλή, του Μητσοτάκη. Μείνε μαζί μας. Εμείς προσέχουμε τους φτωχούς, τους περιθωριακούς, τους τα άτομα που έχουν αποκλίσεις, τους γκέι, τους τρανσέξουαλ. Εμείς προσέχουμε και δίνουμε, αν θέλεις, δίνουμε τρόπο να ζήσουν άνθρωποι όπως οι ομοφιλόφιλοι, οι λεσβίες. Αυτά τα κάνει ο Τσίπρας και τα κάνει με ένα πνεύμα ότι εγώ είμαι ο ελεύθερος, ο δημοκράτης. Στην πραγματικότητα είναι ο μεγαλύτερος φασίστας. Υπερφορολόγησε την ελληνική κοινωνία και την έπνιξε. Κανείς από αυτούς που λένε μου δίνει ένα αντίδωρο Τσίπρας δεν αντιλαμβάνεται πόσο του έχει δέσει χειροπόδαρα, πόσο τον έχει δέσει χειροπόδαρα με τις υπόλοιπες νομοθεσίες. Δηλαδή, ο πατέρας του έχασε τη σύνταξη 27 φορές. Η αδερφή του δεν βρίσκει δουλειά. Ο ίδιος σκέφτεται να φύγει. Η οικογένειά του χάνει το σπίτι της από τις τράπεζες. Πληστηριάζεται. Η πατρίδα του κινδυνεύει. Και ο Τσίπρας του λέει, τώρα με ένα σύμφωνο συμβίωσης, δεν είναι ανάγκη να πας στην εκκλησία. Δεν θα πληρώσεις τον παπά. Άλλωστε δεν είσαι και πολύ χριστιανός. Άλλωστε εγώ σου δίνω τη δυνατότητα να κάνεις να υπογράψεις ένα χαρτί στο συμβολιογράφο και να τη χωρίσεις ή να την παντρευτείς. Τέτοια λέγονται, κύριε Φιλιππίδη. Τέτοια. Και με αυτόν τον τρόπο ανάβει, ας πούμε, χρώματα. Αποκτήσαμε, ας πούμε, εμείς στην Ελλάδα μια παρέλαση ομοφιλοφίλων. Η Βουλή άναψε στα χρώματά τους. Αυτό το εξέπεμψε ως δημοκρατικό μήνυμα. Την ίδια ώρα που έλεγε τη Μακεδονία. Δεν ξέρω το καταλαβαίνετε. Την ίδια ώρα που λέγεται τη Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη, επειδή αυτό ακριβώς λέτε κύριε Τράγκα, στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες μέρες είδαμε ένα καρακιτσάτο, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω την έκφραση της ύμνης της Μαλβίνας, show μέσα στο στάδιο, στο Παλέντι Σπορ. Είδαμε προσαγωγές, είδαμε συλλήψεις, είδαμε βία, είδαμε να φέρνουν ελεφορία με σκοπιανούς, είδαμε πράγματα
που παραπέμπουν δυστυχώς για ακόμα μια φορά σε άλλα καθεστώτα. Θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί και στο Πισοδέρι είδαμε βία και Θεσσαλονίκη είδαμε βία. Τελικά το να σηκώσει τη σημαία σηκώνει τόση βία σήμερα. Ο Τσίπρας δέρνει πιο πολύ από όλους επί εποχής μνημονίου. Όλοι δέρνανε. Ο Τσίπρας δέρνει πιο πολύ από όλους. Είναι το αριστερό ξύλο. Καλύτερο. Και πρέπει να σας πω και το εξής. Όπως μου έλεγαν αστυνομικοί σε μια εκπομπή μου η οποία έπαιξε, 160 αστυνομικοί τον συνόδευαν σε ένα νησί που πήγε. Αυτό σας φτάνει. Επίσης μου έλεγαν 6 λεωφορεία των ΜΑΤ κλείνουν το Μαξίμου. Σιδερόφρακτο. Βαστήλι. Μετά από αυτή την εκπομπή που έκανα, νομίζω λασκάρισαν λίγο τα μέτρα γύρω από το Μαξίμου, γιατί πέρναγα κανένα δύο βράδια και είδα ότι επιτρεπόταν η διέλευση οχημάτων. Όμως πρέπει να σας πω για κάτι άλλο. Ο Τσίπρας δεν θα μπορούσε να τα κάνει αυτά αν δεν υπήρχε ο Καμένος. Δυστυχώς, επειδή τον ξέρω καλά τον Υπουργό Άμυνας από παιδί, λυπάμαι που ευθυγραμμίστηκε τόσο πολύ με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι ένας χαρακτηριστικός τύπος επιβήτορα της εξουσίας που θα κάνει ό,τι μπορεί για να παραμείνει μέχρι το τέλος. Ελπίζω να μην κάνει εκτροπή. Να μην κάνει πράγματα δηλαδή τα οποία σε τελική ανάλυση θα χαρακτηριστούν πραξικόπημα. Μου πήρατε αυτή την επόμενη ερώτηση. Πολλοί φοβούνται για νοθεία, πολλοί φοβούνται για αλλίωση, αν θέλετε, των εκλογικών καταλόγων με την νομιμοποίηση και αν θέλετε με την, να δώσουν την ηθαγένεια σε κάποιες χιλιάδες μεταναστών. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να φοβόμαστε. Ελπίζω να μην φτάσει εκεί. Όπως ελπίζω κάποτε ο κύριος Μητσοτάκης να πάψει να υποτονθορίζει ουσιαστικά, γιατί του επιτίθεται, ας πούμε, λέγοντας εμείς θα είμαστε καλύτεροι. Δεν λέει τίποτα αυτό. Του λέει, ας πούμε, ότι εμείς θα κάνουμε τη διαφορά. Δεν λέει τίποτα αυτό. Εγώ προσωπικά για μισό αιώνα το έχω ακούσει από όλους. Το εμείς θα κάνουμε τη διαφορά είναι, το έχω ακούσει από 4 πούλμαν πολιτικούς και πρωθυπουργούς. Εκείνο που έχει σημασία και το πιστεύω πολύ είναι να μπορέσει, καταρχάς ο Μητσοτάκης πρέπει να σταθεί δίπλα στο λαό. Ο λαός είναι δοκιμαζόμενος. Ο λαός είναι βασανιζόμενος. Δεν είναι δυνατόν από την Πειραιώς να βγάζεις μια ανακοίνωση και να λες ο κύριος Τσίπρας πρέπει να φύγει από την εξουσία. Δεν είναι δυνατόν πλέον να μείνουμε με αυτόν. Και η Φατμέ στο Γενιτζαμί. Δηλαδή είσαι δίπλα στο λαό. Πήγε στο συναλλητήριο ο ίδιος. Λες θα καταψηφίσω οποιαδήποτε συμφωνία και τώρα και στο μέλλον φτάσει στη Βουλή. Πήγες στο συναλλητήριο, γιατί δεν πήγες, τι φοβήθηκες. Τι φοβήθηκες. Πήγες στη Θεσσαλονίκη όταν έπρεπε, δεν πήγες. Πήγες στην Αθήνα, δεν πήγες. Πήγες στους πληστηριασμούς, έστειλες τα στελέχη σου. Έστω και για ηθική στήριξη. Ο άλλος κάνει το σπίτι του. Δεν πήγες. Γιατί πρέπει να μονοπολεί αριστερά του Λαφαζάνη το πεζοδρόμιο. Δεν κατάλαβα γιατί η αριστερά και διάφοροι άλλοι πρέπει να μονοπολούν τη στήριξη στους πληστηριασμούς και ο κύριος Μητσοτάκης να είναι υπέρ του νόμου και των τραπεζών. Δεν το κατάλαβα. Δεν χάνονται σπίτια αυτή την εποχή. Δεν καταστρέφονται ψυχές. Ένας πολιτικός αρχηγός τι οφείλει να κάνει. Να σκέπτεται πότε θα πιάσει την καρέκλα και πότε θα συνεργαστεί με την ελίτ των Αθηνών. Όχι. Να σταθεί δίπλα στο λαό. Ο λαός δεν είναι αριστερός ή δεξιός. Είναι ο λαός. Η πατρίδα δεν είναι αριστερή και δεξιά. Είναι μία. Δεν μπορώ να λέω εγώ, α, η δεξιά να κατέβουμε στους δρόμους. Λάθος. Όλοι θα κατέβουμε στους δρόμους. Υπάρχει ένα ζήτημα και είναι και ένα ερώτημα ακροατή όσον αφορά την βασιλεία. Βλέπουμε έναν πρόεδρο δημοκρατίας ο οποίος ίσως θα μπορούσε σε δεδομένη χρονική στιγμή να έχει αποτρέψει όλη αυτή τη συζήτηση για την Συμφωνία της Λίμνης. Βλέπουμε έναν πρόεδρο δημοκρατίας ο οποίος ουσιαστικά, επειδή ψηφίζεται από συγκεκριμένα κόμματα, αποτελεί την ουρά της κυβέρνησης, και βλέπουμε να λένε
ο κόσμος και νομίζω συμφωνούν πάρα πολύ σε αυτό, ότι είναι μια διακοσμητική γλάστρα. Εάν υπήρχε ο θεσμός της Βασιλείας, υπήρχε περίπτωση να υπήρχε ένας θεματοφύλακας αυτού του πολιτεύματος. Κοιτάξτε, εγώ πήρα μέρος στην αντιβασιλική εκστρατεία ως καραμαλικός παλαιός. Τότε πρέπει να διαλέξουμε ή την προεδρευμένη δημοκρατία ή να διαλέξουμε την Βασιλεία. Εγώ πήρα μέρος στο κίνημα Καραμαλή, αν θέλετε, το οποίο εκπροσωπούσε και η Βραδινή, η εφημερίδα Βραδινή, του Τζόρτζη Αθανασιάδη, του δολοφονημένου εκδότη μου. Αργότερα έγινε φίλος μου ο Τέος. Δηλαδή του πήρα μια μεγάλη συνέντευξη στο Χάμστεντ του Λονδίνου, τη δημοσίευσε το ΚΡΑΣ. Είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία πολλές φορές, συναντηθήκαμε και στην Αθήνα. Ποτέ δεν ήμουν υπέρ της Βασιλείας, ούτε είμαι. Πιστεύω ότι παράγει άλλους κινδύνους. Το φαινόμενο βέβαια, Παυλόπουλου, για μένα είναι ανησυχητικό. Τον γνωρίζω δεκαετίες τον Προκόπη Παυλόπουλο, υπήρξαμε φίλοι, έχω να μιλήσω αρκετό καιρό μαζί του, τηλεφωνικά βέβαια, αλλά πιστεύω ότι είναι λάθος. Και διαπράττει ιστορικό λάθος, μέγιστο λάθος, που δεν παίρνει ευθέως θέση. Όταν υπάρχουν θέματα όπως αυτό της Μακεδονίας, πάβεις να είσαι ανεύθυνος άρχοντας. Παρετήσε και ανακόπτεις τη συμφωνία του Τσίπρα και του Καμένου. Εκτός αν είναι καλύτερη καρέκλα σου από την ιστορία της Μακεδονίας. Είναι φίλος μου ο Προκόπης Παυλόπουλος, υπήρξαμε δεκαετίες φίλοι και λόγω του Κώστα Καραμαλή και του αιμνήστου Καραμαλή και επαφές είχαμε, τηλεφωνικές κυρίως μετά από την άνοδό του στον Προεδρικό Θόκο. Αλλά πιστεύω ότι είναι διαπράττει ιστορικό λάθος. Δηλαδή, εμφανίζεται ως μαριονέτα του Τσίπρα. Και είναι λάθος για έναν άνθρωπο καθηγητή, ιδιαίτερα μορφωμένο, που υπήρξε και στενός συνεργάτης του αιμνήστου εθνάρχη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Φαίνεται ότι ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος δεν ενθυμείται τα δάκρυα του Κωνσταντίνου Καραμαλή στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, ούτε τα λόγια του ότι υπάρχει μία και μόνο Μακεδονία. Λυπάμαι. Κατά τα άλλα, όπως σας είπα, έχω πολύ καιρό να επικοινωνήσω με τον Τέος. Από ό,τι βλέπω, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Η χώρα κινδυνεύει από αλλαγή συνόρων. Εάν μικρύνει ή συρρυκνωθεί, όλα τα ανώμαλα πολιτικά θα συμβούν στην πατρίδα μας. Γιατί φανταστείτε τι ζούγκλα πολιτική θα επικρατήσει αν αύριο χάσουμε ένα κομμάτι του Αιγαίου ή αν ο Τούρκος επέμβει ξανά στην Κύπρο ή αν δούμε ότι χάνουμε επαρχίες στη Θράκη. Φανταστείτε την πολιτική ζούγκλα και τον οσυρό περιβάλλον που θα κυριαρχήσει στην Ελλάδα. Κύριε Τράγκα, είπατε σε κάποια σειρά εκπομπών πράγματα τα οποία πραγματικά τα αναμεταδίδαμε εδώ πέρα από την Ελλάς FM και ο κόσμος ανησυχούσε. Μιλήσατε για το να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο και να είμαστε έτοιμοι, αυτός που θέλει πόλεμο ουσιαστικά, αυτός που θέλει ειρήνη, προετοιμάζεται για πόλεμο. Θεωρείτε ότι είναι με το χέρι στην καρδιά πιθανό ένα τέτοιο σκηνικό? Κοιτάξτε, λέω σχεδόν καθημερινά στην εκπομπή μου, προσευχηθείτε για την Ελλάδα, επακρυπνείτε για τα σύνορά μας. Το προσευχηθείτε, το λέω και το πιστεύω βαθιά. Χρειάζεται προσευχή. Και πρέπει να προσευχηθούμε οι συγκυρίες οι διεθνείς παράγοντες να είναι ευνοϊκοί προς τη χώρα μας. Γιατί το πολιτικό προσωπικό είναι ανεπαρκές και λιποβαρές. Ανύπαρκτο. Και οι υπηρεσίες του κράτους, λόγω οικονομικής δυσπραγίας χαλεπών ημερών, είναι σε υποτονική κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητέ κύριε Φιλιππίδη, πρέπει να επαγρυπνούμε όλοι για τα σύνορά μας και η ομογένεια. Και στέλνω μήνυμα στους Έλληνες της Αμερικής, του Καναδά, της Αυστραλίας. Πρέπει να επαγρυπνούμε άπαντες. Η πατρίδα ουσιαστικά, και παρά το γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας είναι ικανές, πρέπει να γίνει πάλι μια γροθιά. Οι κύριοι του μνημονίου μας διέσπασαν. Η κατάσταση επιμνημονίου μας έκανε αδύναμους.
μας κάνει κάθε μέρα αδυνάμους. Γι' αυτό το λόγο φοβάμαι ότι ξαφνικά ένα πρωί, ακούστε να δείτε, θα γίνει ένα επεισόδιο. Μην πάει ο νου σας σε πολυήμερες πολεμικές μάχες. Θα γίνει ένα επεισόδιο. Θα σπεύσουν οι μεγάλοι και θα πούνε καθίστε στο τραπέζι. Η ηγεσία στην Ελλάδα θα πει πρέπει να πάμε στο τραπέζι, γιατί ένας πολυήμερος πόλεμος θα στείλει τη χώρα στο μεσαίωνα. Ήδη είναι στο μεσαίωνα. Με το που θα κάτσουμε στο τραπέζι, τι θα παζαρέψουμε? Θα παζαρέψουμε το ελληνικό Αιγαίο. Θα παζαρέψουμε σύνορα, βόρεια. Θα παζαρέψουμε Κύπρο. Δικά μας πράγματα. Δικά μας. Δηλαδή θα κάτσουμε στο τραπέζι και θα μας πούνε βγάλετε τη γραβάτα, είναι δική μας. Τι θα πούμε εμείς? Πάρε τη μισή γραβάτα. Καταλάβατε. Πρέπει να προσευχηθούμε η διεθνή συγκυρία. Εγώ να σας πω κάτι, πιστεύω ότι οι Αμερικανοί αυτή την εποχή στηρίζουν όσο είναι δυνατόν και σύμφωνα με τα συμφέροντά τους, στηρίζουν το Μαξίμου, το Τσίπρα. Στηρίζουν την Ελλάδα. Στηρίζουν την Ελλάδα. Και επειδή υπάρχει αυτός ο υπόγειος οικονομικός πόλεμος, όχι δεν είναι υπόγειος πλέον, είναι εμφανής με τους Γερμανούς, πιστεύω ότι μας στηρίζουν και θα μας στηρίξουν. Και δεν σας κρύβω ότι πραγματικά ελπίζω η Αστερόεσα να μείνει δίπλα μας, όπως ήταν σε δύο παγκόσμιους πολέμους. Και τον Ντόναλντ Τραμπ, είσαστε από τους ανθρώπους που είχατε εκφραστεί θετικά όταν για πολλούς ήταν και απίθανο το ενδεχόμενο να αναλάβει την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ στα μίντια δύο ανθρώπους θυμάμαι, εσάς και το Βικέντη το Μαλαματένιο. Θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, βλέποντας τα πρώτα δύο χρόνια, αν θεωρείτε ότι φέρνει κάτι διαφορετικό σε αυτό που γνωρίζουμε ως πολιτική ελίτη, πολιτική... Έχω διαβάσει την ιστορία του Τραμπ, έχω δει ένα σύριαλ με τη ζωή του, πραγματικά τη ζωή του, δηλαδή με αποσπάσματα από τηλεοπτικές εκπομπές παλιές, από την εποχή του πατέρα του μέχρι πώς στόχευσε, πώς εξανάκανε λεφτά, πώς. Ο άνθρωπος, ο πρόεδρος είναι ένας άνθρωπος αγοράς. Και έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ πραγματιστής. Είναι πάρα πολύ πραγματιστής και ρεαλιστής. Παραδείγματος χάρη, εγώ δεν βλέπω τίποτα το κακό όταν λέει ότι οι δουλειές στα εργοστάσια, δηλαδή εδώ στην Αμερική, πρέπει να είναι σε αμερικανικό έδαφος για να δίνουν δουλειές στους Αμερικανούς. Όταν τον άκουσα να λέει φέρτε πίσω τα εργοστάσια γιατί θα σας βάλω φόρους, είπα από μέσα μου να ένας άνθρωπος που ξέρει από οικονομία. Όταν πάνε τα εργοστάσια τα αμερικάνικα στην Άπο Ανατολή ή στην Ασία και χάνονται δουλειές για τους Αμερικανούς, φυσικά θα πέσει στο δυτικό επίπεδο στην Αμερική. Τι κακό είπε ο Τραμπ. Δεύτερον, ο Τραμπ πιστεύω ότι την έχει πέσει όλο το μηντιακό σύστημα στην Αμερική. Εγώ δεν έχω δει πουθενά αλλού τηλεόραση τα 9,5 στα 10 κανάλια να βρίζουν από τα πρωινάδικα. Από το πρωί που βγαίνουν οι κυρίες στις πρωινές εκπομπές μέχρι το βράδυ όλα τα μέλη της οικογένειας του. Αναρωτιέμαι, αν αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα είναι άλλα πράγματα. Αναρωτιέμαι πώς αυτός ο άνθρωπος πραγματικά κράτησε στις τελευταίες εκλογές στη Γερουσία και ήρθε τσιμα-τσιμα, εντάξει, έχασε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αναρωτιέμαι. Γιατί έχω έρθει τόσες φορές στην Αμερική, ανοίγω την τηλεόραση και πάω σε ένα πρωινάδικο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Και βλέπω την κυρία από το πρωί που ξεκινάει να βρίζει την κόρη του, τη γυναίκα του, να την κουτσομπολεύει, να την κάνει. Πώς είναι δυνατόν, επί δύο χρόνια, να δέχεται τέτοιες επιθέσεις από όλο το μηδιακό σύστημα και να έχει ακόμη τη γερουσία και στη Βουλή των Αντιπροσώπων να είναι, νομίζω, κέρδισαν οι άλλοι, εντάξει, με σχετική διαφορά. Με πολύ μικρή διαφορά. Πιστεύω επίσης ότι ο Τραμπ στην εξωτερική πολιτική του είναι εντιμότερος. Ο Ομπάμα έλεγε πολλά, ήταν υπέρ όλων των μειονοτήτων, πολύ δημοκράτης, εντάξει, πολύ, αλλά φαίνεται ότι δεν κοίταξε τον κανονικό Αμερικανό. Και φαίνεται ότι ο Τραμπ που απευθύνθηκε στον κανονικό Αμερικανό των Μεσοδυτικών Πολιτειών κτλ. Πήρε τα κουτιά. Εγώ λοιπόν πιστεύω από την αρχή υποστήριξα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι καλύτερος και για εμάς τους Έλληνες επειδή σαφώς ήταν αντιγερμανός.
τώρα σας το πω για πρώτη φορά στον Ελλάς FM, δεν το έχω πει τόσο ξεκάθαρα, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματικά ξέρει τι ρόλο παίζουν οι Αμερικανοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή οι Γερμανοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω, κύριε Τράγκα, θα μπορούσαμε να συζητάμε για ώρες. Θέλω να κλείνοντας. Είπαμε πολλά. Είπαμε πολλά και ενδιαφέροντα, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Θέλω ένα σχόλιο σας για την. Κλείνοντας, για τους ομογενείς. Οι ομογενείς οι οποίοι δεν ψηφίζουν. Οι ομογενείς οι οποίοι αγωνιούν, λαχταρούν, στεναχωριούνται. Αλλά θέλω ένα σχόλιο κλείνοντας προς την ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών, την ομογένεια ανά τον κόσμο. Η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα πρέπει να ξεκινήσει από την ομογένεια. Η αφετηρία της μεγάλης πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα πρέπει να ξεκινήσει από τη δύναμη που έχουν οι Έλληνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη μεγάλη και δημοκρατική χώρα, τον Καναδά και την Αυστραλία. Η ομογένεια πρέπει να είναι ο μοχλός της μεγάλης πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό που βρισκόμαστε σήμερα. Και για να ξεφύγουμε, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό με το παρόν πολιτικό σκηνικό. Ήδη γεννιέται στην Ελλάδα ένας νέος διπολισμός, δικομματισμός, μνημονιακός, καθαρά ελεγχόμενος από τις Βρυξέλλες. Πρέπει να υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις που με αφετηρία, με μοχλό την ομογένεια, ξέρω τι λέω. Πρέπει να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις γέννησης νέων πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα. Είναι απαραίτητο για την επιβίωση του έθνους μας. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα προς όλους τους ομογενείς, τα αδέλφια μου, μέσα από την καρδιά μου, την ψυχή μου, το αίμα μου. Επαγρυπνείτε, κινητοποιηθείτε, κρατήστε στην καρδιά σας ένα κομμάτι από την πατρίδα μας. Είναι απαραίτητο. Αντιλαμβάνομαι ότι εκατομμύρια Έλληνες που βρίσκονται στην Αμερική, στον Καναδά και στην Αυστραλία δουλεύουν για να ζήσουν, δουλεύουν για να επιβιώσουν οι οικογένειές τους, για να κάνουν καριέρες και καλά κάνουν, αλλά κρατήστε στην καρδιά σας ένα κομμάτι από την κατεχόμενη πατρίδα μας. Η πατρίδα μας, και το βλέπετε όσοι πηγαίνω έρχεστε, παρουσιάζει συνθήκες κατεχόμενης γης. Μην το ξεχνάτε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Ελλάς FM. Με συγκινεί το γεγονός ότι είμαι εδώ. Και ακόμα πιο πολύ ότι μέσα στο στούντιο και γενικά στο σταθμό βρήκα παλιές φωτογραφίες μου σε κορνίζες. Ευχαριστώ θερμά το φίλο μου τον κύριο Βικέντιο Μαλαματένιο, τον Δημήτρη τον Φιλιππίδη, όλους τους ανθρώπους του σταθμού που με φιλοξένησαν σήμερα εδώ στο Long Island. Πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που είστε δεκαετίες ολόκληρες κοντά μου. Κάποιοι ήθελαν κατά διαστήματα στη ζωή μου να με αποσύρουν από τα FM. Δεν το κατόρθωσαν. Και δεν το κατόρθωσαν γιατί είχα την εμπιστοσύνη σας. Είχα τη στήριξή σας. Είχα την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Γιώργος Τράγκας, φίλες και φίλοι. Γιώργος Τράγκας, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Εδώ η οικογένεια του Ελλάς FM με τον Νίκο το Φύλλα και τον Βικέντιο Μαλαματένιο, που ξέρω τι αδυναμία σας έχει, όλοι μαζί, και εγώ ως ένας άνθρωπος που εδώ και χρόνια σας παρακολουθώ, θέλω να πω ότι ήταν τιμή μου και χαρά μου η σημερινή συνέντευξη, και θέλω να πω ότι θα είναι πολύ μεγάλη χαρά και η τιμή αυτή την Παρασκευή που ο Ελλάς FM και η Παμακεδονική Ένωση Αμερικής θα σας βραβεύσουν, και μάλιστα η Παμακεδονική Ένωση Αμερικής θα σας ονομάσει επίτιμο μέλος. Επίτιμο μέλος της Παμακεδονικής Αμερικής είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κ. Δημήτριος. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ο Νίκος Ολιγερός. Άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν στην πράξη έναν αγώνα που γίνεται σε μια κομβική, σε μια κρίσιμη, σε μια στιγμή που την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες και όχι οι απόντες,
που μπορεί να εκτοξεύεται λάσπη και επιθέσεις εναντίον όσων σηκώνουν μια σημαία, γιατί στην Ελλάδα φασίστες είναι αυτοί οι οποίοι χωρίς κουκούλες αλλά με σημαία φωνάζουν, και αν θέλετε επαναστατημένα νιάτα, και αντιφασίστες είναι αυτοί οι οποίοι φοράνε κουκούλες και είναι την Αθήνα και δεν την πληρώνει ποτέ κανένας. Θα σας ευχαριστώ πολύ, γιατί χωρίς αναισθητικό σήμερα εδώ πέρα καταφέραμε να έχουμε μια πολύ ειλικρινή συζήτηση. Τα μηνύματα είναι πάρα πολλά, τα τηλέφωνα ήταν πάρα πολλά. Θέλω να πω ότι ήταν χαρά που σας είδαμε εδώ πέρα και με τη σύζυγό σας, την κυρία Καρά, που ξέρω τι ρόλο παίζει. Και τον Αστερίξ. Και τον Αστερίξ, ο οποίος άρχισε να γαυγίζει. Ο οποίος άρχισε να γαυγίζει. Νομίζω ότι... Και να πω σε όλους τους φίλους ακροατές στα Παραπολιτικά FM μια καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, να ευχηθώ καλές γιορτές. Είμαι εδώ στην καρδιά της Ομογένειας, στο Long Island, στον Ελλάς FM. Σας ευχαριστώ θερμά όλους. Σας ευχαριστούμε, φίλες και φίλοι. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ο Γιώργος Τράγκας ήταν αποκλειστικά στο στούντιο του Ελλάς FM. Ελάτε την Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου, εκεί όπου θα χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Εκεί όπου ο Γιώργος Τράγκας θα μιλήσει για τη Μακεδονία. Εκεί όπου ο Γιώργος Τράγκας θα τιμηθεί. 7 το απόγευμα, δεν πρέπει να λείπει κανείς. Θα είμαστε όλοι εκεί και βεβαίως εδώ από τον Ελλάς FM, Δημήτρης Φιλιππίδης στο μικρόφωνο προς όλη την Ομογένεια και όλο τον Ελληνισμό. Να είστε όλοι καλά, καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια, καλημέρα, διαφορά ώρας πάντα, και φυσικά εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Να είστε όλοι καλά, γεια σας και χαρά σας.